υπήρχε ποτέ περίπτωση ο προηγούμενος που με αντικαθιστούσε, ο κεντρικός περιοριστής της εκπομπής, να ξεκινούσε και να σου έλεγε βάλε ένα τραγούδι που λέγεται Ξαξοέιρα? Υπήρχε τέτοια περίπτωση, Βασίλη Καβαδία? Άσε, φίλε μου, υπήρχε τώρα, άσε. Άσε τώρα. Τότε την άλλη φορά είχε μάθει τον. Πώς τον λέγανε, ρε, εσύ? Κάνα δυο μέτρα. Έλα τώρα. Έλα, το έχω. Δεν το έχω. Έλα, ρε, εσύ, εκείνο που παίζει λίγο το. Τώρα κόλλημα που έφαγα, πολύ γνωστό μωρέ που είναι εσύ που τον έμαθες. Εσύ που τον έμαθες. Έλα, ρε, εσύ, τη μουσική την ψηλό τέτοια που παίζει, την ψηλό. Παπαδιά, έχω κολλήσει τώρα φοβερά. Ενώ το έχω εδώ το όνομα. Μα δεν μου έρχεται, ούτε μουσική δεν μου έρχεται τώρα, έχω κολλήσει εντελώς. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε, Μπαλαντέρ, μέχρι και τις 12. Νομίζω ότι με την μουσική επιλογή που κάναμε ξεκινώντας, ή μάλλον αφού ξεκινήσαμε λίγο, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ακόμα σε ένα ψηλό mood διακοπών. Θα φύγει, οκ. Okay. Και αυτό σιγά σιγά με την καθημερινότητα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Νίκος Μοσκοβίτης πέφτει το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 12 θα πάμε παρέα, χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο. Έχω να βρεθώ με τον φίλο και συνάδελφο στο στούντιο. Πάμε για μήνα. Και το είχε πει το τελευταία φορά που κάναμε, ότι θα κάνουμε καιρό να ειδωθούμε. Και είναι αλήθεια, διότι ο συνάδελφος από σήμερα διάγει το δεύτερο κομμάτι της άδειάς του, το οποίο θα συνδυαστεί και με ρεπορτάζ από Κύπρο, από ό,τι καταλαβαίνω, ενώπιση του αγώνα του Άρη με την. Την ΑΕΛ Μεσού, ρίξε αυτήν. Έλα, είμαι από διακοπές. Έλα, ΑΕΛ Μεσού, έτσι. Δεν είναι Απόλλων Μεσού, γιατί είναι για κίνημα το αυτό. Κόλλησα. ΑΕΛ Μεσού. Ωραία. Οπότε εδώ θα το πάμε μέχρι και τις 12 μόνοι μας. Θα μιλάμε μόνοι μας σε ένα μικρόφωνο. Ενίοτε και στο Βασίλη Καβαδία που είναι στην ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε να πούμε αρκετά σε κάθε περίπτωση. Okay, είναι. Φτάνουμε σιγά-σιγά. Για τον Άρη ξεκίνησε, για τον ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα. Αλλά μπαίνουμε, έχουμε μπει πια σε διαδικασία των αγώνων. Ο Άρης νομίζω ότι αγωνιστικά όσον αφορά την απόδοσή του ξεκίνησε καλά, το αποτέλεσμα του ήρθε που ήθελε στο πρώτο μάτς, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι με λίγη τύχη παραπάνω, αυτή που δεν είχε τέλος πάντων και λίγο καλύτερη αποτελεσματικότητα στο δεύτερο παιχνίδι, θα μπορεί να είναι αυτός που θα περάσει στην επόμενη φάση, και για καλό του Νίκου Παπαδόπουλου το θέλω πραγματικά αυτό, το εύχομαι, ούτως ώστε να υπάρχουν παιχνίδια στην πόλη Πέμπτη. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό για την πόλη να έχει και άλλα παιχνίδια. Πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Διάβαζα από χθες μια ανάλυση περισπούδαστη που έλεγε ότι μόνο ο Άρης μπορεί να μας σώσει στην Ευρώπη σε αυτή τη φάση. Με τους βαθμούς που είναι να πάρει, τέλος πάντων, να περάσει και να προκριθεί και όλα αυτά. Οπότε λοιπόν είναι πολύ καλό να παίζει ο Άρης Πέμπτη. Είναι πολύ καλό για όλους μας. Για την ψυχική μας ηρεμία, για τους φίλους του Άρη που έχουν καιρό. Για τον ελληνικό αθλητισμό εννοείται, στην υπηρεσία του αθλητισμού και του πολιτισμού που έλεγε μια διαφήμιση. Έτσι. Να συνεχίζετε και το αίτητο, το οποίο υπάρχει, συνεχίζεται με αλφαγιώτα. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα στην πορεία. Θα μιλήσουμε αρκετά για ΠΑΟΚ σήμερα. Ο ΠΑΟΚ που είναι λίγο σε μια φάση διαλύματος, να το πω έτσι. Τι έγινε, παρέμβαση. Σοκαρίζομαι. Έγινε σεισμός. Ναι, με επίκεντρο έξω από τις Σέρες 3,8. 3,9, οκ. Okay. Δεν το κατάλαβα εγώ εκεί που ήμουν, να πω την αλήθεια, αλλά από ό,τι κατάλαβα έγινε αισθητό σε αρκετά μέρη της Θεσσαλονίκης. Εγώ, να πω την αλήθεια, είμαι λίγο 50-50 στο σεισμό. Δηλαδή, υπάρχουν φορές που το καταλαβαίνω και υπάρχουν κάτι που δεν πρέπει να χαμπάρει ποτέ. Αυτό είναι στο δεύτερο μισό, που δεν το πήρα χαμπάρει καθόλου. Βεβαίως και θα έπαιρνε, εννοείται. Ναι, ρε φίλε. Μα ραδιόφωνο είμαστε, Βασίλη. Αυτή είναι, ρε φίλε, η μαγεία του ραδιοφώνου. Η άμεση επαφή. Καταλαβες. Η παραδοσιακή επαφή, δηλαδή. Γιατί να μπει στο ίντερνετ και να ψάξει, θα πάρει ένα τηλέφωνο, ρωτήσει, τελειώσαμε, κατάλαβες. Και δεν έχουν όλοι την πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν έχουν όλοι την οικειότητα με το ίντερνετ, κατάλαβες. Τώρα, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με τα gling gling που λένε και κάποιοι, κατευθείαν σου το πει στο κινητό. Γράφει κάποιος κάτι, γράφει ένας άλλος κάτι άλλο. Ωραία. Γενικά, πολλές φορές το λέει το gling gling, να ξέρεις. Όλοι τώρα gling gling. Τέλος πάντων, ναι, έγινε σεισμός. 3,9 με ενημερώνει εδώ ο φίλος και συνάδελφος. Εγώ είχα για 3,8, οκ, δεν έχει σημασία πολύ. Ο οποίος από ό,τι είδα ήταν με επίκεντρο έξω από τις Σέρες, ή τέλος πάντων στις Σέρες, και έγινε αισθητός και εδώ. Οπότε, όσοι το καταλάβατε, μπορεί λίγο να φοβηθήκατε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια δραστηριότητα τον τελευταίο καιρό στη χώρα, σεισμική. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης. Και υπάρχει λίγο μια ανησυχία, νομίζω, όσο έγινα στην Αθήνα, ειδικά την προηγούμενη εβδομάδα, που είχε ένα μεγαλύτερο τέλος πάντων σεισμό. Υπάρχει λίγο μια ανησυχία από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει,
Τώρα σήμερα αυτός δεν ήταν κάτι το φοβερό, αυτό το 3,9. Απλά έγινε τόσο από ό,τι κατάλαβα σε μεγάλο κομμάτι και της Θεσσαλονίκης και συζητήθηκε τέλος πάντων το θέμα. Δεν είναι μεγάλο τέτοιο ο αριθμός, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τους διάφορους σεισμολόγους. Την προηγούμενη εβδομάδα γινόταν πανηγύρι. Ο καθένας προσπαθούσε να πει ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο. Όλοι προσπαθούσαν αντί να καθησυχάζουν τον κόσμο περισσότεροι. Αρκετοί από αυτούς, τους σεισμολόγους τέλος πάντων, προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή. 5,1 δεν ήταν στην Αθήνα. Κάπου εκεί νομίζω ήταν. Ναι, που είναι, κουνιέσαι. Το καταλαβαίνεις, δεν είναι δηλαδή. Πας λίγο και έρχεσαι. Πότε ήταν, πριν κανένα χρόνο πάνω κάτω. Δεν ήταν 5,1, κάπου 4 πρέπει να ήταν, αλλά πρέπει να ήταν πιο κοντά το επίκεντρο. Και θυμάμαι ότι ήμουν σπίτι, το σπίτι τώρα στο τέταρτο. Και ξέρεις, όταν το πήρα χαμπάρι, Βασίλη, ήταν πρωιμεσημέρι, είχε γίνει δουλειά. Και όταν κατάλαβα ότι γίνεται σεισμός, ξέρεις, κούνησε αρκετά. Και έλεγα τώρα, κάτσε τώρα, περίμενε, κάτι γίνεται τώρα, κάτι σοβαρό. Ξέρεις, κοκάλωσα. Και σε κάποια φάση, επειδή διήργησε καμιά 4-5 δευτερόλεπτα, το οποίο όταν το καταλαβαίνεις, στο μυαλό σου παίζει δεν είναι 4-5, είναι 5 λεπτά. Σκεφτόμουν ότι, ξέρεις, πέρασε 5 δευτερόλεπτα στο μυαλό μου, τι να κάνω τώρα αν συνεχίζει να κουνάει. Ξέρεις, να κατέβω κάτω, αλλά. Και μετά όταν πήγα και ήταν 4, ας πούμε, κάπου τόσο πρέπει να ήταν. Έλεγα αυτό ήταν, δηλαδή όταν γίνεται πιο μεγάλο, τι παίζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με αφορμή την ερώτηση του φίλου, απαντήσαμε. Όσοι κουνηθήκατε, κουνηθήκατε. Όσοι το καταλάβατε, τέλος πάντων, δεν ήταν πολύ μεγάλη η δόνηση. Λοιπόν, έλεγα πριν ανοίξουμε αυτή την παρένθεση ότι θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω για ΠΑΟΚ σήμερα και με την Ελένη Μπούντου λίγο πιο μετά. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση διαλύματος, να το πω έτσι, γιατί μετά και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του θα επιστρέψει, αν δεν κάνω λάθος, Τετάρτη σε προπονήσεις και πια θα μπει σε τελική ευθεία. Εν όψη των αγώνων με τον Άγιαξ. Πολύ μεγάλη επιτυχία στην κλήρωση είχε ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Έναν αντίπαλο δεν ήθελε από τους διάφορους πιθανούς που είχε και του κάθισε ο Άγιαξ. Αλλά τι να κάνουμε. Όπως έχω πει πολλές φορές, τα προκριματικά είναι μια διαδικασία πολύ περίεργη που για μένα παίζει σε μεγάλο βαθμό ρόλο και η συγκυρία. Λίγο και η τύχη στα δύο παιχνίδια που μπορεί να είναι. Και αυτά. Okay, προφανώς και ο ΠΑΟΚ είναι το outsider, προφανώς και ο Άγιαξ είναι το μεγάλο φοβορή. Προφανώς και ο Άγιαξ είναι μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου. Το καταλάβαμε πολύ καλά πέρσι, που έφτασε μια ανάσα από τον τελικό του Champions League. Προφανώς και ο Άγιαξ έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με πέρσι, αλλά δεν είναι τόσες που να τον αλλοιώνουν τέλος πάντων. Να χάνει πολύ μεγάλη ποιότητα και έχασε δύο πολύ σημαντικούς παίκτες σε σχέση με πέρσι, αλλά έχει ακόμα αρκετούς ποιοτικούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που πιστεύω και έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια από την διαδικασία των προγραμματικών, ότι μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να υπάρχει διαφορά ποιότητας, αλλά επειδή είναι αρχή της σεζόν και καμία ομάδα στην αρχή της σεζόν, όσο και αν προετοιμάζεται για αυτά τα παιχνίδια, όσο και αν τα περιμένει, όσο και αν τα έχει τέλος πάντων στοχεύσει, καμία ομάδα δεν είναι στο 100% Αύγουστο μήνα. Καμία. Ούτε ο Άγιαξ είναι 100% Αύγουστο μήνα, ούτε ο ΠΑΟΚ είναι 100% Αύγουστο μήνα. Αν λοιπόν με αυτή τη συγκυρία, με λίγο τύχη, σε αυτά τα δύο παιχνίδια, μπορεί και να πετύχει κάτι σπουδαίο. Δηλαδή να καταφέρει να αποκλείσει τον Άγιαξ. Δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτό, έτσι, πριν τα παιχνίδια, αλλά πάμε στην γνωστή πεπατημένη 11 αυτή, 10 εμείς για τα γνωστά. Θα τα δούμε αυτά τα μάτς. Πραγματικά θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης έχει. Ενδιαφέρον να το δει κανείς παραδοσιακά το γεγονός ότι το δεύτερο μάτς που είναι πιθανότερο να κρίνει την πρόκριση γίνεται εκτός έδρας, γιατί ο ΠΑΟΚ Καλλιθέα της Τούμπα έχει τις μεγαλύτερες, έτσι, σε εισαγωγικά ευρωπαϊκές απογοητεύσεις και πέρσι που έφτασε μια ανάσα από τους ομίλους του Champions League στη Τούμπα έγινε το κακό στο τελευταίο παιχνίδι με την Μπενφίκα. Ίσως και αυτό να παίξει τον ρόλο του. Γενικά ο ΠΑΟΚ θα. Το τελευταίο κομμάτι τέλος πάντων της προετοιμασίας του έδειξε αρκετά καλά πράγματα. Έδειξαν οι παίχτες ότι σιγά σιγά αρχίζουν να καταλαβαίνουν αυτό το οποίο θέλει να παίξει ο Φερέιρα. Το έχω πει και αυτό πολλές φορές και εδώ το συζητούσαμε και με τον Νίκο. Γενικότερα στα φιλικά δεν τρως μέσα εισαγωγικά ποτέ από τα φιλικά. Δεν πρέπει. Το να βγάζεις ένα-δυο συμπεράσματα για ετοιμότητα κάποιων παικτών και όλα αυτά, ναι, οκ. Okay. Παραπάνω πράγματα και σε σκορ, είτε είναι μεγάλα υπέρ σου, είτε είναι μεγάλα κατά σου, δεν μπορείς να μείνεις και πάρα πολύ, γιατί είναι τελείως διαφορετική η συνθήκη των φιλικών αγώνων προετοιμασίας από τα επίσημα μάτς. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για επίσημα μάτς που είναι
επίπεδου προχρηματικών της Champions League, επίπεδου τέλος πάντων αγώνων όπως είναι αυτός με τον Άγιαξ. Και ο Άρης, ας πούμε, στο κομμάτι της προετοιμασίας του δεν είχε πολύ καλή εικόνα. Στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, το 0-0 δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Το δίκαιο θα ήταν ο Άρης να έχει κερδίσει. Θα ήταν να έχει πάρει ένα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει πάρει σκορ πρόκριση, γιατί και η ΑΕΛ είχε ένα δοκάρι σε σχέση με τα δύο του Άρη. Αλλά ήταν καλύτερος, όπως και να το κάνουμε. Είχε καλή εικόνα, του βγήκε παραπάνω κίνητρο και πολλές ευκαιρίες που δεν εκμεταλλεύτηκε. Αυτό είναι που λέμε η συγκυρία, το που έλεγα πριν. Δηλαδή, η εικόνα του αγώνα από το μάτς του Χαριλάου με, του Άρη με την ΑΕΛ δείχνει ότι ο Άρης θα πρέπει να έχει πάρει ένα σκορ πρόκριση. Δεν το έχει πάρει όμως. Και αν κάνει ένα κακό μάτς την Πέμπτη στην Κύπρο, κάτι που απευχόμαστε, Βασίλη Καβαδία. Όλη η πόλη το απέφχεται. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο ελληνικός αθλητισμός. Ωραία. Και όσοι τέλος πάντων τις Πέμπτες μπορεί να έχουν να κάνουν κάτι άλλο. Θα έρθουν να κάνω κομπή. Λέω τώρα εγώ. Έτσι. Την Πέμπτη λοιπόν να κάνει ένα κακό μάτς, μπορεί να το πληρώσει. Αυτό είναι που λέμε η συγκυρία σε αυτά τα προκριματικά. Που είναι μια περίεργη συνθήκη για τις ομάδες γενικά. Και πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν φαβοροί και outsider. Αλλά ειδικά στα προκριματικά να είναι πιο μικρά τα κενά που έχουν να καλύψουν, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι δεν είναι οι ομάδες στο 100% τέλος πάντων και δεν είναι στην καλύτερη ετοιμότητά τους. Καμία ομάδα δεν μπορεί Αύγουστο να είναι στο 100%. Έτσι. Οι περισσότερες ομάδες, ειδικά αυτές που παίζουν προκριματικά, προσπαθούν εκεί Ιούλιο-Αύγουστο να είναι σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Χαμηλώνουν λίγο τους ρυθμούς της προετοιμασίας, γιατί πλέον έχουμε καταλάβει ότι οι προετοιμασίες δεν είναι όπως παλιά, που πλακώνονταν οι παίκτες στη φυσική κατάσταση. Πλέον, ειδικά αυτοί που έχουν προκριματικά παιχνίδια νωρίς, είναι ουσιαστικά σαν προπονήσεις εβδομάδας αγώνων το μεγαλύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Και μετά έρχονται τα μάτια τα οποία περιμένεις αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχει κάποια διαφορά ποιότητας, να καλυφθεί με τη συγκυρία, με τη τύχη ή τέλος πάντων με πράγματα που πολλές φορές δεν μπορεί να τα προβλέψει. Θα πούμε αρκετά λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στην πορεία. Αν μπορούμε να πούμε έτσι, σούμα της προετοιμασίας, η οποία ήταν μεγάλη για τον ΠΑΟΚ. Είχε και δύο στάδια. Ήταν και πολύ περίεργη για τον ΠΑΟΚ αυτή η προετοιμασία με την αλλαγή του προπονητή. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα σε αυτά τα τελευταία φιλικά κάπως νομίζω καθησύχασε λίγο τον περισσότερο κόσμο. Δηλαδή η εικόνα που έδειξε η ομάδα σε αυτά τα φιλικά, που σιγά σιγά έχει αρχίσει να καταλαβαίνει το τι θέλει να παίξει ο Φερέιρα, σιγά σιγά ξαναλέω, νομίζω ότι έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της για να φτάσει σε αυτό που θέλει ο προπονητής της, και θα ήταν εντελώς αφύσικο με ένα καινούργιο προπονητή εδώ και 20 μέρες να παίζει η ομάδα αυτό που θέλει ο προπονητής της. Αλλά σίγουρα σιγά σιγά οι περισσότεροι παίκτες, και τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι μια 14-15 θα πω εγώ, που είναι πιο μπροστά από τους άλλους, στο μυαλό του Φερέιρα τουλάχιστον, να έχει καταλάβει πάνω κάτω το τι θέλει ο νέος προπονητής. Βασίλη, έχει παιχνίδι να δούμε, ρε φίλε, και δεν το βλέπουμε. Μπρέντα Παναθηναϊκός. Βέβαια, φιλικό. Νόβα, παιδιά. Νόβα Sports 1. 9 η ώρα ξεκίνησε. Εντάξει, τελειώνουμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι το αγαπημένο μου να βλέπω φιλικά προετοιμασίας. Το αγαπημένο μου. Εγώ, παιδιά, παραδέχομαι τους πάντες, δηλαδή φίλους των ομάδων που στείνονται σε τηλεόραση υπολογιστή για να δούνε το φιλικό της ομάδας τους. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν έχει πιο βαρετό πράγμα από αυτό. Εγώ, τόσα χρόνια που είμαι στον χώρο, 30 χρόνια που είμαι στον χώρο, δεν έχω, παιδιά, χειρότερο πράγμα από τα απογεύματα που έχει φιλικά προετοιμασίας. Από την παρέα, λες, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι όμως. Από την παρέα, εγώ να το. Ναι, αν έχει χαβαλέ. Αλλά. Δηλαδή, βλέπεις ένα φιλικό το οποίο 9 στις 10 φορές είναι σε ένα. Ό,τι να είναι γήπεδο. Πέφτει ο ήλιος, δεν βλέπεις πολύ καλά. Η κάμερα σε ένα σημείο, δεν πολύ καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ωραία. Ναι, ρε παιδί μου, σε τέτοια φιλικά. Βλέπεις, ας πούμε. Παίζουν 25. Το άρεσε το όνομα του, φίλε, ήταν σαν επίσημο. Εγώ σου λέω για τα φιλικά προετοιμασίας που ξέρεις που είναι η ομάδα στην Ολλανδία, στην Αυστρία. Πω, ταλαιπώρια. Ταλαιπώρια. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις αυτούς που είναι εκεί και το βλέπουν, που εγώ πιστεύω ότι και αυτή η βαριούλα να ξέρει. Ωραία. Δηλαδή, το να κάτσεις, να στηθείς, ωραία, για να δεις. Εγώ, ας πούμε, δεν θα το έκανα. Το κάνω για δουλειά και ειλικρινά υποφέρω. Και ξέρεις αυτό, βγαίνουν 5 παίκτες, μπαίνουν άλλοι 5. Μετά από τους 5 που βγαίνουν, που μπήκανε, βγαίνει και ένας και μπαίνει ένας μικρός. Ταλαιπωρία. Γι' αυτό λέω ότι τα φιλικά δεν
εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πάρα πολλά. Τώρα ο προπονητής, οκ, okay, μπορεί να καταλάβει πολύ περισσότερο. Εμείς που τα βλέπουμε, πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πάρα πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, stoichman.gr είναι μαζί μας. Η Stoichman καθημερινά έχει τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Η Stoichman σας δίνει μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών κάθε μέρα. Η Stoichman επίσης μπορεί να την έχετε μαζί σας είτε στο κινητό, είτε στο tablet σας κατεβάζοντας την εφαρμογή, είτε από το κατάστημα της Android, είτε από το iOS, είτε σε λογισμικό Android, λοιπόν, είτε σε iOS να έχετε τη Stoichman μαζί σας. Και καθημερινά μπορείτε να βρείτε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε αποδόσεις, οποιοδήποτε άθλημα μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχει και το καζίνο που σας δίνει επίσης πάρα πολλές επιλογές. Και όλα αυτά από τη stoichman.gr. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε λίγο προς τα μέσα στα του ΠΑΟΚ μιλώντας με την Ελένη Μπούντου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπαλαντέρ, συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης alone σήμερα πίσω από το μικρόφωνο και γενικά στο πάμε αυτήν την εβδομάδα, καθότι σε άδεια πήρε τη σκυτάλη της άδειας ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είχε ξεκινήσει τη σκυταλοδρομία, ανέλαβα εγώ τη σκυτάλη, τώρα την παίρνει αυτός και κάπου εκεί θα τελειώσει το σκηνικό. Αν και σε κάποια φάση το Σεπτέμβριο, μέχρι τότε έχουμε δρόμο ακόμα. Θα φύγω και εγώ κάπου, ξανά έτσι λίγο, κάπου να πάμε κι εμείς. Γενικά πάντως σήμερα, από ό,τι κυκλοφόρησα στην πόλη, δεν μπορώ να πω ότι άδειασε. Μάλλον όσοι είναι να φύγετε, δηλαδή αυτό το κύμα που αδειάζει η πόλη, είστε λίγο πιο μετά. Έτσι όπως κάθεται φέτος ο 15ος που κάθεται Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, μάλλον είστε για λίγο πιο μέσα. Αυτή του Αυγούστου, τέλος πάντων, που φεύγετε διακοπές, που όπως και το κάνουμε, είστε περισσότεροι από όλους τους άλλους. Λοιπόν, Μπρέντα Παναθηναϊκός 0-0. Παιχνίδι το οποίο γίνεται στο γήπεδο της Μπρέντα, από ό,τι βλέπω. Προφανώς και είναι τελευταίο παιχνίδι για τους Ολλανδούς, καθώς το Σάββατο ξεκινούν εκεί στο πρωτάθλημα. Ωραία. Λοιπόν, για να καταλάβεις, Ελένη Μπούντου, παρακολουθώ στη τηλεόραση ΝΑΚ Μπρέντα Παναθηναϊκός στο 79-0-0. Καλά είσαι? Μάλλον μιλάω μόνος μου. Ελένη? Έλα. Όχι. Πάμε ξανά. Ας ξαναπροσπαθήσουμε. Συνεχίζω από εκεί που ήμουν και να ξανακάνω την ίδια εισαγωγή, άμα είναι, για να μιλήσουμε με τη συνάδελφο. Ενώ παίζει και η Ελλάδα με τη Σλοβενία, αυτό είναι ευρωπαϊκό εφήβων, αλλά νομίζω ότι είναι παιχνίδι το οποίο δεν έχει κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον για την εθνική μας ομάδα, πέρα από κάποια κατάταξη και όχι τίποτα παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, παιδιά, δώστε λίγο βάση. Ήμουν και σε άδεια, έτσι πρέπει λίγο, θέλουμε λίγο παραπάνω χρόνο μέχρι να εγκληματιστούμε, τέλος πάντων. Ελένη Μπούντου! Χαίρετε, χαίρετε. Καλή καλησπέρα. Καλή φίλη και συνάδελφε, τι κάνεις? Επιστρέψαμε και οι δύο. Γεγονός. Βέβαια, καταρχάς, βέβαια, ναι. Εσύ επέστρεψες από δουλειά, Ελένη. Ναι. Καταρχάς, πώς πέρασες όλους από όλα αυτά στα social media? Και καλά, καλά, media, καλά, καλά. Πολύ ωραίο νησί, Άνδρος, για όποιον θέλει να την επισκεφτεί. Είναι λίγο, και δεν είναι πάρα πολύ μακριά, δηλαδή δεν είναι να φας καμιά πίκρα σε τίποτα πλοία 7-8 ώρες. Δηλαδή από τη Ραφίνα σε 2 ώρες είσαι εκεί. Μια χαρά. Α, ωραία. 2 ώρες. Από Ραφίνα, ναι. Από Ραφίνα, ναι. Κάτι ξέρει η Ελένη Μενεγάκη, πετάγεται κάθε 3 ώρες. Ναι, λίγο, το κορίτσι λοιπόν. Μου, ναι. Ναι, ναι. Δεν ήταν εκεί βέβαια τώρα που πήγα εγώ, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν θα πάει εκεί που μένει, εκεί που μένει η Ελένη Μενεγάκη είναι σαν να είσαι σε μοναστήρι. Δεν μπορεί να πλησιάσει. Δηλαδή πρέπει να έχει τελευταία τεχνολογία 4x4 για να πλησιάσει προς τα εκεί. Ή σκάφος, οκ, εντάξει. Τάχλα, έτσι. Ναι, πας σε μια παραλία που δεν έχει τίποτα. Έτσι, πολύ ωραία η θάλασσα, πολύ ωραία η φάση. Και κάπου πάνω δεξιά βλέπεις 3 σπίτια. Στο πουθενά. Λέγεται ότι εκεί το κορίτσι ξεκουράζεται. Πού ανήκουν και τα 3 σπίτια? Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Εντάξει, έχει και με 4 παιδιά έχει, ρε. Δεν ξέρω, έχω χάσει το νούμερο. Σωστά. 3-4. 4 ή 5 παιδιά νομίζω. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, πού να πάρει κιόλα αυτά. Σε ένα σπίτι δεν χωράνε. Ένα σπίτι το καθένα, ναι. Να έρθει και κανένα φίλο με το σκάφο, πού τον βάλουμε. Θα κάνουμε, θα ζοριστούμε. Θα στριμωχτούμε, δεν λέει. Να έρθει για να προσφέρουμε τα παιδιά. Και αυτό. Φιλιππινέζες από εδώ, από εκεί. Δεν γίνεται. Είναι τόσο εύκολο. Μάλιστα. Εμείς στην Ολλανδία δεν τα είχαμε, Νίκο, αυτά. Καταρχάς. Εσείς στην Ολλανδία, καταρχάς, πετύχατε ακόμα και καύσωνα. Μιλάμε για τεράστια επιτυχία. Κοίταξε, αν εξαιρέσεις το χιόνι, το οποίο δεν το πήγαμε, όλα τα άλλα σε καιρικό φαινόμενο, από σαραντάρια, καύσωνα, από βροχή, πολύ βροχή, ειδικά τις τελευταίες 2 ημέρες, από θερμοκρασίες μέχρι 9 βαθμούς το βράδυ,
αυτό τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο. Νομίζω ότι τα ζήσαμε όλα από άποψη κινητικών. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτοί εκεί, ναι, πώς την παλεύουν με τον καύσωνα? Δηλαδή, άντε πες, εμείς πάνω κάτω είμαστε ψιλοσυνηθισμένοι, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, okay, ναι. Αυτοί, ας πούμε, από όσο ξέρω, βασικά το έβλεπα κιόλας, ναι, το air condition, ας πούμε, δεν είναι κάτι που το έχουν όπως εμείς δεξιχέρι. Όχι, δεν, δηλαδή, είναι. Σε πολλά σημεία δεν έχει κάνει, γιατί δεν χρειάζεται. Θέλω να σου πω ότι τα σπίτια δεν έχουν air condition, έτσι είναι νόμος αυτό, ούτε τα σπίτια ούτε τα ξενοδοχεία. Τέλεια. Γιατί δεν το χρειάζονται σε γενικές γραμμές. Ναι. Δηλαδή τα σπίτια είναι αρκετά δροσερά, ακόμη και έξω αν έχει μια σχετική ζέστη. Όχι, ναι, όταν μιλάμε για 40 βαθμούς. Προφανώς. Όπως ζήσαμε εμείς αυτές τις μέρες. Οπότε, κάτι τύπου ανεμιστηράκια τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά και είναι στις μέρες τα παίρνανε, τι να σου πω, λες, και έπαιρνανε εξάδες με νερό. Ναι. Ακριβώς. Γινόταν πανηγύρι στο σούπερ μάρκετ και στα διάφορα αυτά τα οποία είχαν ανεμιστήρες. Οι άνθρωποι, έτσι, και η οικοδέσποινα, η σπιτονοικοκυρά μάλλον, που μείναμε, μας έλεγε ότι να τώρα το σκέφτεται να βάλει air condition, γιατί τα τελευταία χρόνια τα καλοκαίρια είναι λίγο πιο θερμά και υπάρχουν κάποιες μέρες όπως αυτές που ζήσαμε εμείς, ναι, που δεν παλεύεται μέσα στο σπίτι. Ναι, οπότε, ναι, τώρα έχουν αρχίσει και κάνουν σκέψεις μήπως βάλουν air condition στο σπίτι. Air condition, ναι, δεν είχε ούτε κάποια στις δωμάτια ποδοσφαιριστών. Γενικά ήταν λίγο δύσκολη η συνθήκη, γιατί είναι η Ολλανδία. Όπως είπε, εντάξει, τώρα, άμα έχει και τρεις, ας πούμε, μέρες έτσι. Οκ, okay, αλλά επειδή αλλάζει λίγο το σκηνικό, μάλλον τους βλέπω να βάζουν σιγά σιγά εκεί. Αλλάζει πολύ το σκηνικό. Τέσσερις μέρες σίγουρα πορευθήκαμε με σαραντάρια. Μία προπόνηση χάρισε ο Άμπελ Φερέρ, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε, ό,τι ήταν εφικτό. Δηλαδή προπόνηση πολύ νωρίς το πρωί, προπόνηση αργά το απόγευμα για να αποφύγουν έτσι οι παίκτες τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά και πάλι όταν 7-8 η ώρα το θερμόμετρο δείχνει 37 και 38 βαθμούς. Ναι, ναι, δεν να μπορούν να ανεβούν οι εντάσεις σε προπονήσεις όλα αυτά. Ναι, πόσο ακριβώς, πόσο πιο αργά να βάλει την προπόνηση. Ήταν ένα τετραήμερο δύσκολο, έγινε και το φιλικό με την Άντερλιχτ κάτω από αυτές τις συνθήκες, σε ένα γήπεδο που δεν είχε μισό υπόστεγο. Το λάπτοπ έβγαζε φωτιές. Αν μπορούσε να πει κλείσε τώρα, θα το έλεγε. Ναι. Αλλά ζήσαμε κι άλλες έτσι συνθήκες, όπως το φιλικό με τη Φορτούνα που έβρεχε καταρροκτωδώς, που κολούσε η μπάλα στο γήπεδο. Γενικώς ήταν μια πολύ γεμάτη προετοιμασία από όλες τις απόψεις, μιας και πιάσαμε και τις καιρικές συνθήκες. Ελένη, η πρώτη σου προετοιμασία που έδωσε στο το παρόν, ναι, ήταν πολύ ιδιαίτερη. Καλά, όχι μόνο λόγω της παρουσίας σου εννοείται, που ήταν ένας λόγος για να είναι ιδιαίτερη, το συζητάμε. Αλλά... νομίζω ότι εκεί το βάζαμε τέλεια, αλλά συνέχισε. Ήταν από τα πρόσωπα, τέλος πάντων. Ήταν πολύ ιδιαίτερη γιατί ήταν περίεργη προετοιμασία για την ομάδα, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι εγώ από ό,τι κατάλαβα, από αυτά που μεταφέρατε από την Ολλανδία, το πρώτο από το δεύτερο στάδιο ήταν πολύ διαφορετικό. Έτσι μου φάνηκε εμένα τουλάχιστον. Ισχύει απόλυτα. Θα σου πω. Όλοι είχαν κατά νου, ξέρεις, όταν κλείνουν οι ημερομηνίες για την προετοιμασία, ότι θα ήταν μια προετοιμασία με Λουτσέσκου. Επειδή ο Λουτσέσκου είναι πολύ γνώριμος, ήταν πολύ γνώριμος, ήταν πολύ οικείος, περίμεναν ότι, ξέρεις, θα δουλευτούν συγκεκριμένα πράγματα, ότι τέλος πάντων θα είναι μια συνέχεια της περσινής σεζόν. Αυτόματα, όταν δύο μέρες πριν την προετοιμασία ξαφνικά εισβάλλει ένα νέο πρόσωπο, και πόσο μάλλον όταν αυτό το νέο πρόσωπο δεν είναι ένα νέο μεταγραφικό απόκτημα, δεν είναι κάποιος ποδοσφαιριστής, δηλαδή μία μονάδα στο σύνολο, αλλά στην ουσία είναι το νέο πρόσωπο που θα καθοδηγήσει αυτό το σύνολο, αυτομάτως καταλαβαίνεις και εσύ ότι μιλάμε για μία ιδιαίτερη προετοιμασία, mm-hmm, για μία προετοιμασία που κάθε μέρα είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον για το πώς κινείται αυτός ο προπονητής, ποια είναι η φιλοσοφία του, πώς προσεγγίζει τους παίκτες του, τι γίνεται όταν εκνευρίζεται, τι γίνεται όταν δεν του αρέσουν αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπεις στο γήπεδο. Γενικώς ήταν μια ιδιαίτερη προετοιμασία, γιατί ήταν όλοι επικεντρωμένοι γύρω από τον Άμπελ Φερέιρα, ήταν το νέο πρόσωπο. Το γκρουπ για εμάς ήταν γνωστό με κάποιες πινελιές βεβαίως, όπως ήταν του Ροντρίγκο, όπως ήταν του Αουγκούστο, μετά του Εσίτη, αλλά σίγουρα η αρχή και το τέλος της κουβέντας για την προετοιμασία είναι στον Άμπελ Φερέιρα. Αυτό κίνησε όλο το ενδιαφέρον και γενικότερα αυτή την εικόνα που τον Πορτογάλο προσπαθούσαμε να περάσουμε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προετοιμασία. Όχι ότι δεν θα ήταν ο Λουτσέσκου, για να μην παρεμηνευτεί αυτό το οποίο λέω. Mm-hmm. Απλά ο Λουτσέσκου είναι ο γνώριμος, ακόμη και αυτά τα οποία ζητάει, γνωστές αυτές λέξεις, τα αγγλικά που μας είχαν γίνει και εμάς συνήθεια. Είναι κάτι οικείο, ήταν κάτι οικείο ο Λουτσέσκου. Με τον Άμπελ Φερέιρα κάθε μέρα ήταν διαφορετική και κάθε μέρα αυτό το οποίο μας έδινε να καταλάβουμε προσπαθούσαμε και εμείς να το δούμε στο γήπεδο και ιδιαίτερα στα φιλικά παιχνίδια. Και αυτή
Και γι' αυτό η προετοιμασία έχει ξεχωριστή σημασία για τους απεσταλμένους. Γιατί θα σου πω, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχεις εικόνα το τι κάνει ο προπονητής ή το τι δοκιμάζει τις προπονήσεις. Πηγαίνεις την Κυριακή στο γήπεδο και βλέπεις απλά ένα αποτέλεσμα 90 λεπτών. Δεν ξέρεις τι δουλειά προηγήθηκε. Εμείς, στο διάστημα της προετοιμασίας, αυτό τουλάχιστον που εγώ αντιλήφθηκα ως πρώτη προετοιμασία, ως εμπειρία αν θέλεις, είναι ότι όλα αυτά τα οποία βλέπαμε στο φιλικό παιχνίδι, τις αλλαγές των θέσεων, τους νέους ρόλους, κάτι που μπορεί να βλέπεις στο παιχνίδι και να σε ξενίζει από πάνω, αλλά μετά βλέπεις ότι αυτό έχει ζητήσει ο προπονητής. Αυτό, δηλαδή είδαμε τον Μιχάη δεξί μπακ. Αν το βλέπαμε απλά στο φιλικό παιχνίδι, θα λέγαμε τώρα τι όνειρο είδε. Ναι. Το είδαμε στις προπονήσεις. Του πήγε καλά στις προπονήσεις, γιατί είχε και αυτή την πληθώρα των λύσεων στο κέντρο της άμυνας. Δεν του κάτσε καθόλου στο φιλικό. Δεν το ξαναδοκίμασε ποτέ. Mm-hmm. Άρα μπορείς να εξηγήσεις και να ερμηνεύσεις πράγματα βλέποντας κάθε μέρα τη φιλοσοφία του. Βλέποντας καταρχάς πού έχει βάλει τον πύχη, τι θέλει. Έδινε πολύ μεγάλη έμφαση στα μετόπιστεν. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να έριχνε τριάρες, τεσσάρες, γενικότερα να ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός, αλλά εκείνος φώναζε για το μηδέν στην άμυνα. Πίεση ψηλά, γρήγορη κατοχή μπάλας, ποιοι παίκτες δεν του άρεσαν ή δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν σε πρώτη φάση αυτό το τέμπο. Ναι. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η προετοιμασία, γιατί σίγουρα μπαίνουν οι βάσεις. Ξέρεις τι έλεγα στην εισαγωγή, ότι για κάποιον ο οποίος δεν είναι εκεί, και βασικά και νομίζω ότι τα φιλικά είναι μια διαδικασία. Τα φιλικά προετοιμασίας είναι μια διαδικασία, ρε παιδί μου, για όσους είναι από έξω, σχετικά βαρετή. Δηλαδή. Ακριβώς. Για κάποιον ο οποίος θα κάτσει τώρα στην τηλεόραση να δει, ξέρω εγώ, Φορτούνα, Σιτάρτ, ΠΑΟΚ, είναι μια διαδικασία που δεν ξέρω κατά πόσο θα το επιτρέψει, ξέρεις, να βγάλει. Και τώρα πήγε στο τελευταίο φιλικό, ναι, που μπορούσε να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Σκέψε αυτά πρώτα, του πρώτου αντιδράσει. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Ναι, δηλαδή, είναι μια διαδικασία που. Είναι πρόσωπα για να μάθει και ο ίδιος, ακόμη πιο βαρετή διαδικασία για αυτόν που ενδεχομένως να ξέρεις τι μπορεί να σου δώσει το δίδυμο Βαρέλα Κρέσπο. Ναι. Καταλαβαίνεις. Είναι λοιπόν μια διαδικασία τέτοια που δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει και θέλω λίγο. Βοηθάει όλους εμάς, ξέρω εγώ, να καταλάβουμε πέντε πράγματα παραπάνω. Γιατί εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου έχω βγάλει εντελώς έξω από τη διαδικασία της ομάδος. Το τι είναι να δούμε στη χρονιά, τέλος πάντων, τα φιλικά της προετοιμασίας. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία ουσιαστικά ο προπονητής να βλέπει πέντε πράγματα για το κάθε παίχτη και τίποτα παραπάνω από αυτό. Και το λέω γιατί έχουν έρθει κάποια αποτελέσματα στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή με τη Φορτούνα, με την Άντερλεχτ. Που ήταν καλά αποτελέσματα, ναι. Τα οποία το ίδιο θα έλεγα αν ο ΠΑΟΚ έχανε από την Άντερλεχτ 3-0 και έχανε 5-1 από τη Φορτούνα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι δεν μπορώ εγώ από το αποτέλεσμα να μείνω και πάρα πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι το αποτέλεσμα σε κάποια φιλικά, είτε είναι μια μεγάλη είτε είναι μια μεγάλη νίκη, δεν μπορείς να το έχεις ως μπούσουλα για τα παιχνίδια που έρχονται, τα επίσημα. Πόσο μάλλον όταν έχεις να τον πεις στον Άγιαξ, έτσι. Σε καμία των περιπτώσεων. Και νομίζω ότι ενδεικτικό αποτελούν τα αποτελέσματα των περσινών φιλικών παιχνιδιών. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να έχεις μπούσουλα τα φιλικά παιχνίδια. Απλά από τα φιλικά παιχνίδια σημειώνεις κάποια πράγματα. Σημειώνεις πράγματα ατομικά για παίκτες. Σημειώνεις κάποιες δοκιμές που βγαίνουν στον προπονητή, κάποιες άλλες που δεν βγαίνουν, κάποια δίδυμα που πορεύτηκαν έτσι στις προπονήσεις, δοκιμάστηκαν και στα φιλικά. Και λες ότι πολύ δύσκολα μπορεί να σπάσουν αυτά τα δίδυμα και φυσικά κάποιες αδυναμίες, κάποιους προβληματισμούς, όπως ήταν τα στημένα για τον ΠΑΟΚ, για να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Τα στημένα που πέρυσι ήταν το δυνατό όπλο του ΠΑΟΚ σε επίθεση, έχοντας πετύχει νομίζω πάνω από 10 γκολ, αν θυμάμαι καλά. Στα στιμένα με την τρομερή δουλειά του Μπάτση που λέγαμε και γράφαμε διαρκώς, ήταν ένας προβληματισμός για τον Άμπελ Φερέιρα, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έδειξε τόσο δημιουργικός, τόσο παραγωγικός στα στιμένα, είχε και πολλά προβλήματα στην άμυνα. Το γκολ που δέχτηκε με την Άντερλεχτ ήταν αποστημένο. Mm-hmm. Από λιγορία της άμυνας, ακριβώς μόνος ο ποδοσφαιριστής Άντερλεχτ στην καρδιά της περιοχής, κεφαλιά την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Ήταν γενικά τα στημένα κάτι το οποίο και στο κομμάτι των προπονήσεων νομίζω ότι σημειώθηκαν στο μπλοκάκι του Φερέιρα σε άμυνα και επίθεση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, το πρώτο στάδιο με το δεύτερο στάδιο και για μένα νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά ο Φερέιρα το χειρίστηκε όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος έφτασε μετά την άφηξη της ομάδας στην Ολλανδία, δηλαδή Δευτέρα. Μεσημέρι βρέθηκε ο ΠΑΟΚ για πρώτη μέρα στην Ολλανδία και το βράδυ, αργά το βράδυ, ήρθε μέσω Άμστερνταμ ο Φερέιρα. Άρα, στο πρώτο διάστημα, τι παραπάνω μπορούσε να κάνει ο Φερέιρα πέρα από το να εξετάσει και να δει
ο ίδιος με τα μάτια του τι μπορεί να του δώσει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Δηλαδή γνωρίζω ότι σίγουρα αυτός είναι ο κορμός, αυτοί οι 11, αυτοί οι 13, αυτοί οι 15 έβγαλαν την περσινή χρονιά, αυτοί κατέκτησαν τα πάντα, αυτοί ήταν οι αίτητοι, αλλά από εκεί και πέρα υπήρχαν κάποιες επιστροφές, όπως ήταν ο Λάμπρου. Κάποιοι νεαροί που ανέβηκαν στην προετοιμασία. Ήθελε να δώσει σε όλους και νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος εύκολα να έχει πάθος από τον Φερέιρα ως προς το χρόνο που πήρε ή ως προς τις ευκαιρίες που δόθηκαν από τον προπονητή. Άρα το πρώτο διάστημα ήταν καθαρά στη λογική του να δοκιμάσω. Δεν υπήρχε καμία ομοιογένεια, καμία ενδεκάδα, κανένα σύνολο. Υπήρχε λογική του να δοκιμάσω πρόσωπα και γι' αυτό κιόλας μπορεί να κρυθεί εντός εισαγωγικών ο ΠΑΟΚ στο πρώτο διάστημα, επί ατομικού, να δει. Τι γίνεται με τον γκρουπ τερματοφυλάκων. Ναι, ο Πασχαλάκης τράβηξε πέρσι όλη τη χρονιά. Ναι, ήταν ο συντελεστής μιας αμυντικής λειτουργίας του ΠΑΟΚ που δεν είχε ψεγάδια, αλλά από εκεί και πέρα αποκτήθηκε ένας Ζίβκοβιτς. Mm-hmm. Ένας Ζίβκοβιτς με πολύ καλές συστάσεις, ο οποίος υποτίθεται ότι έρχεται για να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στα goal post. Επέστρεψε ο Μελίσσης, τον οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πιστεύουν πάρα πολύ. Άρα, σε πρώτη φάση, ο Φερέιρα πρέπει να δοκιμάσει αυτή την τριπλέτα των τερματοφυλάκων. Ναι, έχοντας προφανώς στο μυαλό του ότι ο Πασχαλάκης έχει το προβάδισμα, οκ, okay, αλλά θα δοκιμάσει αυτό και τους άλλους. Ναι, στο δεύτερο στάδιο φάνηκε ότι ο Πασχαλάκης ναι, έχει τον πρώτο λόγο για τον Φερέιρα. Από εκεί και πέρα στην άμυνα ήταν 5. Στο πρώτο στάδιο νομίζω ότι μόνο σε μία προπόνηση πρέπει να είδαμε Κρέσπο Βαρέλα μαζί. Προφανώς και γνώριζε ο Φερέιρα ότι αυτό το δίδυμο είναι μακράν το καλύτερο δίδυμο του ελληνικού πρωταθλήματος τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά σε όλο το πρώτο διάστημα είχε το Βαρέλα με τον Μιχάη, το Βαρέλα με τον Ίγκασον, τον Κρέσπο με τον Χατζησαΐα. Κοινικώς δοκίμαζε. Ενδεχομένως κάποια δίδυμα του τέριαξαν, κάποια άλλο. Κάποια μπορεί να είναι ως backup λύση, αν και εφόσον κάτι συμβεί με τον Βαρέλα, με τον Κρέσπο. Είδε ότι είχε πληθώρα λύσεων με το τόπισε το Μιχάη δεξιά. Μήπως και βρει κάποια λύση στα δεξιά, γιατί ο Ροντρίγκο είχε μεταφερθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας για να δοθεί έμφαση και να κουμπώσει κάπως το δίδυμο με τον Γιαννούλη για να υπάρχει και εκεί πληθώρα λύσεων. Άρα μπήκε στη λογική να δοκιμάσει τον Μιχάη. Δεν του βγήκε. Δούλεψε πάρα πολύ με τα μπακ του ως προς τον τρόπο παιχνιδιού του, γιατί θέλει ένας μπακ να προωθείται. Έριξε το βάρος στα αριστερά, το δοκίμασε πολύ με τον Γιαννούλη, το δοκίμασε πολύ με τον Ροντρίγκο. Δεν του βγήκε τόσο με τον Ροντρίγκο, επανήλθε στο δεξιάκρο ο Ροντρίγκο. Στα χαφ. Στα χαφ ειδικά, okay, ήταν σε αναμονή. Φυσικά και γνώριζε και ο ίδιος ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην ποδοσφαιρική αγορά και ψάχνει ένα εξάρι, αλλά από εκεί και πέρα είχε διαθέσιμους, τους οποίους δοκίμασε, πρέπει να είδαμε όλες τις δυνατές λύσεις, δηλαδή όλα τα πιθανά δίδυμα με Καντουρί, Αουγκούστο, Κάθε, Μίση. Γενικώς δοκίμασε και έπαιξε πολύ εκεί με τα χαφ. Του βγήκε πάρα πολύ και το κράτησε από την πρώτη στιγμή που είδε ότι αποδίδει και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για εκεί είναι ο Ελ Καντουρί. Και νομίζω ότι πιστώνεται στον Φερέιρα. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αισθάνεται καλύτερα. Νομίζω ότι το απολαμβάνει και το διασκεδάζει σε αυτή την θέση. Ένας ποδοσφαιριστής, Νίκο, που έχει σηκώσει πάρα πολύ συζήτηση. Γιατί έχει ένα βιογραφικό και συστάσεις που είναι πάρα πολύ καλές, δεδομένου των συμμετοχών και της παρουσίας του στο Ιταλικό πρωτάθλημα, σε ομάδες όπως η Νάπολη. Αλλά ξαφνικά τα τελευταία 2 χρόνια, και λόγω των τραυματισμών, εννοείται, σαν να μην κούμπωνε στον ΠΑΟΚ. Σαν να ήταν μόνο ένα ξένο σώμα και γι' αυτό κιόλας 2 φορές βρέθηκε κοντά στο να αποχαιρετήσει τον ΠΑΟΚ. Μία με την Πάρμα, μία με τη Σταντάρ Λιέγης. Προφανώς ο άνθρωπος ήταν σε μία θέση που δεν του πολύ άρεσε, δεν κούμπωνε, εκεί που έβρισκε τα πατήματά του και ξαφνικά έδειχνε ότι παίρνει μπρος, ήταν αντιμέτωπος με ένα τραυματισμό και ξανά από την αρχή. Δοκιμάστηκε σε μία θέση, που θέλει να βλέπει γήπεδο, θέλει να βλέπει αιστεία. Και του βγήκε όλο πολύ ομαλά και πολύ εύκολα. Ήταν μια κίνηση απλή για τον Φερέιρα, αλλά που του βγήκε. Ναι. Και το νομίζω ζητούμενο για τον Καντουρί είναι να παραμείνει υγιής. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και νομίζω ότι στην προηγούμενη κουβέντα που γινόταν για το ότι τέλος πάντων δεν έχει, μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να δώσει αυτά που θα περιμένει περισσότεροι, έχει να κάνει και στην σύγκριση των όσων έδωσε με αυτά που παίρνει, με το συμβόλαιο που έχει. Νομίζω ότι εκεί αυτό ήταν ακριβώς η κουβέντα του κατά πόσο ο Καντουρί βοηθάει. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση, εσύ νομίζω θα μας το πεις καλύτερα, δικαιολογεί από αυτά που είδατε σε αυτά τα δύο στάδια της προετοιμασίας η εικόνα του Καντουρί, αυτό που είπε ο Φερέιρα, που ήταν, δεν λέγεται εύκολα
το να πει ένα προπονητή ότι αυτό είναι ο καλύτερο παίκτη που έχω προπονήσει στην καριέρα μου. Θα σου πω ακριβώς. Δεν το έχω ξαναδεί πουθενά από κανέναν αυτό το πράγμα. Θα σου πω ακριβώς πώς έγινε. Τελειώνω το φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρ και ο Φερέιρα κάνει έναν απολογισμό της προετοιμασίας, αποθεώνει τους παίκτες και για τα δύο στάδια, κυρίως για τη διάθεση που έδειξαν. Μένει σε αυτή τη θέση την περιβόητη ότι θέλω δύο ισάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση. Λέει το γνωστό, το οποίο καταλάβαμε και εμείς από την προετοιμασία, ότι προετοιμαζόμαστε καθαρά για τα παιχνίδια με Άγιαξ, γιατί είναι ο πρώτος και βασικός στόχος του ΠΑΟΚ. Λέει τέλος πάντων όσα είναι να πει με τη δική του οπτική, ότι ήρθα να περάσω τη φιλοσοφία μου, ότι ξέρω που ήρθα. Και τελευταία ερώτηση αφορά τον Έλ Καντούρη, ότι αν νιώθει δικαιωμένο, γιατί σίγουρα είναι μία από τις πρώτες πινελιές του Φερέιρα. Αυτός τον πήρε από τα πλάγια και τον έβαλε σε αυτή τη θέση. Και τουλάχιστον σε επίπεδο προετοιμασίας του βγήκε απόλυτα με τον Έλ Καντούρη να είναι μόνιμα στους διακριθέντες του ΠΑΟΚ. Αν νιώθει λοιπόν δικαιωμένος, χαμογελάει, το σκέφτεται λίγο και λέει δεν ξέρω αν πρέπει να το πω δημοσίως, αλλά θα το πω. Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχω προπονήσει μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι δεν του λέει καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι που εντυπωσίασε ο Καντούρη στην προετοιμασία, αλλά για όλο το πακέτο του Καντούρη, το οποίο νομίζω ότι είχε παρεξηγηθεί εντός εισαγωγικών, γιατί ήταν σε μια θέση που δεν του τέριαζε, πως φάνηκε, δεν του άρεσε, δεν είχε ποτέ την ψυχολογία, αν θέλεις, επειδή ήταν και επιρρεπής στους τραυματισμούς, και γενικά ήταν ένα πακέτο το οποίο, ενώ ήξερες ότι μπορούσε να σου δώσει περισσότερα, το περίμενες δηλαδή, ήξερες το βιογραφικό του, έλεγες δεν γίνεται αυτός ο παίκτης να παίρνει αυτό το συμβόλαιο, άρα ορισμένοι άνθρωποι εκτίμησαν ότι αξίζει τα συγκεκριμένα χρήματα, και να έχει αποδώσει αυτά τα λίγα, αυτά τα ολίγα στον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό και όλες γινόταν τόση κουβέντα για τον Καντούρη. Και ξαφνικά αυτός ο παίκτης είναι ένας μεταμορφωμένος παίκτης και μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο. Ναι. Εντυπωσίασε γενικότερα με την παρουσία του ο Έλ Καντούρη και με τη νέα του θέση και αγωνιστικά και με το πώς αντιλαμβανόταν, ακόμη και σε κάποιες ασκήσεις, θα σου πω το πολύ απλό, ότι έβλεπε τον Έλ Καντούρη να εξηγείται σε διάφορους συμπαίκτες του τι ακριβώς θέλει ο προπονητής. Μία απλή άσκηση με την μπάλα ενδεχομένως. Άρα είναι διάφορα σημεία τα οποία ο Άμπελ Φερέιρα έβλεπε τον Καντούρη να τα αφομοιώνει και να αντιλαμβάνεται ακριβώς τι θέλει από εκείνον και τι θέλει γενικότερα από τους παίκτες του. Ελένη, από τους νέους που πάντα έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, μιλάμε για μεταγραφές, εκείνο το. Ναι. Το ενδιαφέρον στις περισσότερες φορές. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι στα παιχνίδια με τον Άγιαξ τουλάχιστον οι αλλαγές σε σχέση με πέρσι νομίζω θα είναι πυροελάχιστες όσον αφορά την δεκάδα τουλάχιστον. Αλλά νομίζω μπορώ να σου πω ενδεκάδα από τώρα αν δεν αλλάξει κάτι. Για πες μία, Το επόμενο διάστημα, λοιπόν, Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, Κρέσπο Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, Μάτος δεξιά, Γιαννούλης αριστερά. Σίγουρα στη μεσαία γραμμή Έλ Καντούρη. Κοίταξε, αν ο Εσίτη αποκτήσει αυτόν τον ρυθμό που ψάχνει και δέσει αυτό το διάστημα που πάω και προετοιμάζεται στην Ελλάδα, τότε δεν αποκλείεται να δούμε τον Εσίτη δίπλα στον Έλ Καντούρη. Ένα δείγμα το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρτ, αλλά και πάλι εδώ σου λέω ότι μιλάμε για ένα φιλικό παιχνίδι, έτσι, με ομάδα πολύ χαμηλότερη δυναμικότητα και ποιότητα από τον ΠΑΟΚ, πόσο μάλλον αν βάλουμε την εξίσωση της κουβέντας στον Άγιαξ. Αλλά έδειξε κάποια στοιχεία, μάλλον έδειξε για ποιο λόγο αποκτήθηκε ο Εσίτη, έτσι, για όλα αυτά τα σκουπίδια που μαζεύονται εκεί και που μπορεί να καθαρίσει ο ίδιος, για το ότι δεν έχασε προσωπική μονομαχία, για αυτή την κοντινή πάσα και μακρινή που εμένα με εντυπωσίασε, γιατί οι συστάσεις και από τα βίντεο δεν το είχα πολύ δει και είδα κάποιες αναλλαγές παιχνιδιού με μακρινή πάσα που μου άρεσαν από το παιχνίδι του. Βέβαια πάντα λέω ότι μιλάμε για το φιλικό με τη Φορτούνα, έτσι. Παίζει και αυτό τον ρόλο του. Οπότε δεν ξέρω πώς θα είναι ο Εσίτη στην υποδοχή της πρώτης πάσης από την άμυνα με ομάδες που θα πιέζουν ψηλά όπως θα είναι ο Άγιαξ, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε εν καιρό και φυσικά αφού και ο παίκτης πάρει χρόνο και βρει ρυθμό. Αλλά σίγουρα φάνηκε ότι είναι ένα δείγμα το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον για μένα, γιατί ελευθέρωνε πολύ περισσότερο τον Έλ Καντούρη στο να συμμετέχει περισσότερο στη φάση ανάπτυξης του ΠΑΟΚ, να είναι πιο δημιουργικός και γενικότερα, αν και ο Έλ Καντούρη έκανε πάρα πολύ δουλειά και ανασταλτικά, αλλά σίγουρα είχε και τον Εσίτη ως πολύ ισχυρό backup. Και έρχομαι εγώ τώρα εδώ και σε ρωτάω ότι, και σου λέω ότι ο Εσίτη μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που θέλει ο Φερέιρα στο πρώτο μας τουλάχιστον με τον Άγιαξ. Και πρέπει να βάλει κάποιον άλλο δίπλα στον Έλ Καντούρη. Ποιον θα βάλει? Να δούμε λίγο τις διαθέσιμες επιλογές μας. Ναι, ναι. Γιώσιπ Μίσιτς.
Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα για τον Κροάτη, γιατί έβλεπα τον Κροάτη με πολλά σκαμπανεβάσματα στην προετοιμασία. Mm-hmm. Έχω δει τον Μίσιτς να κάνει κλεψίματα, να βγάζει κάθετα σε προπόνηση, μιλάμε για προπόνηση βεβαίως, γενικώς να δείχνει την ημέρα του. Έχω δει όμως τον Μίσιτς και σε φιλικά παιχνίδια να γενικά να εγείρει πολύ προβληματισμό. Mm-hmm. Και γενικότερα όταν ο ένας από τους δύο χαφ δεν πατούσε καλά, έδειχνε ότι ο ΠΑΟΚ είχε χάσει όλο το κέντρο. Και φυσικά ήταν η αρχή για όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε μέσα στο παιχνίδι. Άρα από τη στιγμή που δεν είδα κάποια σταθερότητα με τον Μίσιτς, δεν μπορώ να σου πω ότι αυτός θα είναι δίπλα στον Ελ Καντουρί. Ενδεχομένως αν στο διάστημα της παρουσίας του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα, αφού ξεπεράσει και αυτές τις μικροενοχλήσεις που είχε, δείξει μια σταθερότητα, γενικώς ανέβει και αρέσει ή δοκιμαστεί με τον Ελ Καντουρί, μπορεί να το δούμε. Υπάρχει πάντα και η λύση του Αουγκούστο. Για τον Αουγκούστο επίσης ήταν μια ευχάριστη έκπληξη με την έννοια ότι είναι 22 χρονών, βγήκε για πρώτη φορά από την πατρίδα του και μιλώντας και με τους ανθρώπους του ΠΑΟ και με τους παίκτες του, περίμενα ότι θα χρειαστεί αυτόν τον χρόνο, τον απαιτούμενο που θέλουν για να μπουν σιγά σιγά στο παιχνίδι και σταδιακά να αρχίσουν να δείχνουν πράγματα. Άρα ενώ του έδινα ένα λαφρεντικό, αν θέλεις, του Αουγκούστο, με εντυπωσίασε ως προς το τι γρήγορα έδειξε να προσαρμόζεται, να μπαίνει στο κλίμα και να δείχνει κάποια καλά πράγματα, όπως ήταν και το σούτ εκτός περιοχής γενικότερα, που δύο γκόλ αν δεν κάνω λάθος σημείωνε. Έκανε αρκετή δουλειά. Θέλει χρόνο και ο συγκεκριμένος, αλλά σίγουρα έτσι ως μια πρώτη εικόνα και μια πρώτη άποψη δεν πατάει καλύτερα από όσο θα περιμέναμε ο συγκεκριμένος. Από εκεί και πέρα είναι ο Κάτι. Νομίζω ότι ο Κάτι έδωσε το 100% του εαυτού του στην προετοιμασία. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ υπολογίζουν ή όχι στον Κάτσε, αν είναι ο παίκτης που είναι προς αποχώρηση, αλλά σίγουρα ξέρω ότι και χωρίς προετοιμασία καθόλου, γιατί η πρώτη του μέρα επί Ολλανδικού εδάφους στην ουσία ήταν η πρώτη προπόνηση. Δεν είχε μπει καθόλου στο κλίμα της μεσήμβρια, κατευθείαν μπήκε στην Ολλανδία. Άλλο κάτι είναι ο κλασικός Κάτι με τα πολλά τρεξίματά του, με την πολλή δουλειά, αφόρητη δουλειά. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση και αν φυσικά θα είναι στα παιχνίδια με τον Άγιεξ, αν δεν προκύψει κάτι νεότερο όσον αφορά τον Κάτι. Ξέρω ότι το πάλεψε και έδειξε μέσα στο τέλος ότι θέλει να παραμείνει στην ομάδα. Mm-hmm. Ωραία, και μετά μιλάμε για Ζαμπά δεξιά λογικά, Μπίσες βαρά αριστερά. Ναι, Πέλτα ακόμα, έτσι. Σου δίνει την αίσθηση ότι δεν βλέπει κανέναν. Είναι σε καλή κατάσταση ο Ζαμπά και αυτό το καταλαβαίνεις και από το ύφος του και από την περιφορά του. Ξέρει και ο ίδιος ότι τα παιχνίδια αυτά με τον Άγιαξ, αυτά τα ευρωπαϊκά... Έχω την εντύπωση, Ελένη, ότι ο Ζαμπά, ναι, έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον, είναι πολύ σημαντικός αυτά τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Δεν ξέρω. Δηλαδή, άμα είναι καλός ο Ζαμπά σε αυτά τα παιχνίδια, επειδή, ναι, έχει αυτό το κορμί και αυτή τη ταχύτητα που είναι τέτοιο επίπεδο στην καλή του μέρα, ναι, νομίζω ότι μπορεί να αποδειχθεί πολύ κομβικός, να είναι παίκτης κλειδί για τον ΠΑΟΚ. Έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. Εγώ κρατάω για το Ζαμπά αυτό, το ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει ποια είναι η βιτρίνα του, ποια παιχνίδια έτσι μπορούν να τον φτιάξουν εντός εισαγωγικών πολύ, να καλογιαλίσουν τη βιτρίνα του, και γι' αυτό θεωρώ ότι θα δώσει το 100%. Δεν ξέρω αν θα είναι στη μέρα του απέναντι στον Άγιεξ, μπορεί να βρεθεί, υπάρχει αυτή η πιθανότητα, σε ένα κακό βράδυ. Ναι, ναι. Αλλά ξέρω το κίνητρο που του δίνουν αυτά τα παιχνίδια. Και όντως και στο πρόσωπό του και σε αυτό που είδαμε στην προετοιμασία, βλέπεις ότι υπάρχει μια αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι του, ότι το έχω, ότι μπορώ να είμαι σημαντικός για την ομάδα μου. Και θέλω να σου πω αυτό για την αυτοπεποίθηση, γιατί το λέγαμε και την Κυριακή με τον Γιώργο τον Παναγιωτίδη. Mm-hmm. Γενικότερα οι παίκτες του ΠΑΟΚ μετά την περσινή χρονιά σου βγάζουν μια αυτοπεποίθηση. Δεν θα το έλεγα ύφος, ότι αυτή είναι και κανένας άλλος, αλλά υπάρχει αυτή η αυτοπεποίθηση ότι πετύχαμε τόσα πράγματα πέρυσι, ότι κατακτήσαμε ό,τι υπήρχε, ότι είμαστε μια καλή ομάδα, μια καλοδουλεμένη ομάδα, άρα γιατί όχι. Ναι, ξέρουμε ότι απέναντί μας έχουμε τον Άγιαξ, ξέρουμε τι είναι η Άγιαξ, την ποδοσφαιρική παιδεία που κουβαλούν οι Ολλανδοί, αλλά και εμείς έχουμε ποιότητα και δεν αμφισβητείται. Αυτή την αυτοπεποίθηση την έβλεπα γενικότερα από το σύνολο των παικτών. Mm-hmm. Ναι, και όπως είπες και εσύ, Πέλκα Σάκπομ, αυτό το δίδυμο επίσης άρεσε πάρα πολύ.
επίσης απέδωσε πολύ. Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ σε αυτό το που παίζει ο Φερέιρα, που θέλει να παίξει ο Φερέιρα μάλλον. Είναι τα στοιχεία που έχουν αυτοί οι δύο. Αυτό ακριβώς. Και επίσης μου άρεσε η κοινοτροπία του Άκπομ στο στάδιο της προετοιμασίας. Το γράψαμε και μέσα στο ΠΑΟ 24, ότι στο μάτι με την Άντερλεχτ, ενώ έβαλε γκολ, στην ουσία του πρόσφερε ο Ζαβά έτοιμο γκολ σε κενή αιστεία, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ναι. Και όταν έγινε αλλαγή, φάνηκε ότι εκνευρίστηκε με τον εαυτό του, τα έβαλε με τον εαυτό του, γιατί πέτυχε μόνο ένα γκολ και όχι περισσότερα. Έκανε δηλώσεις μετά, ρωτήθηκε για αυτή την αντίδραση που είχε στο τέλος, και ο ίδιος είπε ότι δεν ήταν τόσο εκνευρισμός, όσο το ότι ήμουν φιλόδοξος και ήθελα να είχα πετύχει κι άλλα γκολ. Και την επομένη ακριβώς, την πρωινή προπόνηση, όλοι οι παίκτες έκαναν προπόνηση στα τελειώματα, αλλά αυτός, αφού τελείωσε το καθιερωμένο πρόγραμμα, πήγε μαζί με τον προπονητή, τον βοηθό του Φερέιρα, συγγνώμη, τον Καστανιέρ, και δοκίμαζε εκεί ξανά και ξανά τελειώματα. Mm-hmm. Είναι αυτή η νοοτροπία ότι δεν μου έκατσε, ότι η δουλειά μου είναι να σκοράρει. Ότι ναι, σίγουρα και ο Φόρ δικαιούται μια κακή μέρα στη δουλειά, όλοι το δικαιούμαστε, αλλά αυτή η κακή μέρα πρέπει να είναι παρένθεση στη γενικότερη παρουσία του, δεν μπορεί να είναι κανόνας. Οπότε πήγε ξανά και ξανά και δούλευε τα τελειώματα. Γιατί στην ουσία αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα σηκώσει το βάρος επιθετικά. Σίγουρα είναι πολύ σημαντική και ο Ζαμπά και ο Μπίσεσβαρ και ο Πέλκας και ο Έλκα Ντουρί. Ακόμη και ο Κρέσπο, ο οποίος τον είδαμε στο μάτι με τη Φορτούνα να διασχίζει όλο το γήπεδο, να κάνει αυτή την κούρσα και να δίνει έτοιμο γκολ στον Άκτομ. Αλλά ξέρει ότι αυτός πρέπει να είναι δοκάρι και μέσα, όχι δοκάρι και έξω. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Τα κρατάμε όλα αυτά. Η ομάδα επιστρέφει στο Πονίσι από Τετάρτη, ε. Τετάρτη πρωί, 9.30 ναι, ώρα. Ναι. Με λυπέσκουν θα ήμασταν απόγευμα. Θα είχαμε 2,5 μέρες. Μάλιστα. Αλλά ο Φερέρι είναι ιδιαίτερα πρωινός τύπος. 9.30 ώρα το πρωί, άπαντες στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας. Μην με ρωτάς που βρίσκονται, έχουν σκορπίσει όπου μπορείς. Έχει να απόλυτα φυσιολογικό. Απόλυτα φυσιολογικό. Είναι απόλυτα λογικό. Εμείς επιστρέψαμε από Αϊντχόφεν πάντως. Συναντήσαμε εκεί Βαρέλα Μίσιτς, ο ένας για Πορτογαλία, ο άλλος για Κροατία. Κάποιοι έχουν έτσι στηρίξει τα ελληνικά νησιά όπως ο Μάτος με την οικογένειά του, ο Βιερίνια στη Χαλκιδική. Γενικώς στην παρούσα φάση έχουν σκορπίσει όσο το δυνατόν έτσι να εκμεταλλευτούν αυτές τις μέρες για μερικές ανάσες. Είναι λογικό γιατί από εδώ και πέρα ξεκινούν τα παιχνίδια με τον Άγιαξ, οπότε το πρόγραμμα θα είναι γεμάτο και φυσικά δεν εννοούνται ρεπό και άδειες στην παρούσα φάση γιατί πλησιάζει. Ναι. Ελένη, και πριν κλείσουμε, υπάρχουν ναι, κάποια ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει σήμερα με τα γραφικά. Ναι. Που έχουν το ενδιαφέρον τους, γιατί okay, αποκτήθηκε half ο ACT, αλλά παραμένουν θέσεις οι οποίες είναι να καλυφθούν. Okay, μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη προτεραιότητα όσο ήταν του half, αλλά υπάρχουν θέσεις που υπάρχει κινητικότητα τέλος πάντων για να καλυφθούν. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει σήμερα ένα όνομα το οποίο κυκλοφορεί καθώς προτάθηκε στον ΠΑΟΚ και αναφέρομαι βεβαίως στον 27χρονο Αργεντινό Γουστάβο Μπλάνκο. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι όνομα καθαρά από Αργεντινή το συγκεκριμένο. Λοιπόν, ανήκει στην Σαχτάρ, έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2020, αλλά πέρσι αγωνίστηκε στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Μάλαγα ως δανεικός. Γεμάτη σεζόν, 42 εμφανίσεις, 9 γκολ και 7 ασίστ. Ύψους 1,90. Ο Γουστάβο Μπλάνκο, μία από τις περιπτώσεις που έχουν στα χέρια τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και εξετάζουν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα επηρεάσει σε κάτι οποιαδήποτε μεταγραφική κίνηση, γενικότερα οποιαδήποτε κίνηση γίνει στα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Είναι συγκεκριμένος ο κορμός, συγκεκριμένοι παίκτες οι οποίοι θα υπομισθούν το βάρος αυτών των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Δεν επήγει με την έννοια ότι πρέπει να αποκτηθεί φόρο ή αριστερό μπακ για τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Mm-hmm. Νομίζω ότι η φιλοσοφία είναι συγκεκριμένη του Άμπελ Φερέιρα για το πώς θα κινηθεί και πώς θα αντιμετωπίσει τους Ολλανδούς. Από εκεί και πέρα, ναι, πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και η απόκτηση αριστερού μπακ, αλλά και στο βάθος ένας φόρ για να δώσει έτσι κάποιες βοήθειες για να βάλει πλάτη στην ομάδα του Άμπελ Φερέιρα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ για την πληρέστατη κουβέντα που κάναμε. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις και με την παρέα σου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να ευχηθούμε. Στη διάθεσή σου, Νίκο. Ναι, χαίρομαι πολύ.
για οποιαδήποτε κουβέντα τώρα που επέστρεψε. Βεβαίως. Καταλαβαίνει. Η επιστροφή μετά από άσχημα και τι καλοκαίρι δύσκολη. Έλα, μωρέ, συνηθισμένοι είμαστε. Εντάξει, δεν πειράζει. Okay. Λοιπόν, να είσαι καλά, Ελένη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου. Έτσι, μια κουβέντα που τράβηξε λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια. Για το ΠΑΟΚ φυσιολογικό. Γιατί είπαμε, είναι μια περίοδο που εντάξει, μπορεί να μην υπάρχουν απονήσεις, αλλά είναι ένα σημείο στο οποίο λίγο πριν τα πρώτα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Λοιπόν, στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Το παιχνίδι της εθνικής ομάδας των εφήβων που γίνεται και έχουμε εικόνα με τη Σλοβενία στο 66-51 είναι παιχνίδι στο οποίο η εθνική θέλει την νίκη να τερματίσει δεύτερη στον όμιλο και να συνεχίσει την επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού που γίνεται στο Βόλο. Στοίχημα.gr μαζί μας, με επιλογές ακόμα και για αυτό το παιχνίδι που λέμε τώρα. Το Ελλάδα-Σλοβενία για παράδειγμα, έχει τόσα πολλά καθημερινά μέσα η Στοίχημαν για να στοιχηματίσετε, για να παίξετε. Μπορείτε να έχετε και στο τάμπλετ και στο κινητό σας κατεβάζοντας την εφαρμογή. Έχετε την επιλογή πολλών παιχνιδιών στο καζίνο του Στοίχημαν που επίσης σας δίνει την ευκαιρία για πολλά κέρδη. Όλα αυτά από το Στοίχημαν που είναι πάντα μαζί μας. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για. Δεύτερη ώρα, δεν τη λες. Το δεύτερο κομμάτι τέλος πάντων της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι κομματάρα, φίλε μου. Είναι ωραίο. Λες να το κάνω χαλί αυτό, να το φάω το άλλο. Είναι ωραίο αυτό, ρε. Πιστεύεις ότι είναι πιο κατάλληλο για χαλί, γιατί δεν είναι κατάλληλη μπέσερ γυράκι, ρε φίλε. Που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Με αυτή την πόρτα και πέρα θα κάνουμε, θα σε χέσω ότι βλέπω έτσι. Κλείσει αυτή, ρε, τη βλέπω τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι αν έχει πάει στο Βελιγράδι ποτέ, έχει κάποια σημεία που είναι, ρε παιδί μου, τα έχουν αφήσει έτσι από τους βομβαρδισμούς. Όχι, έχει ας πούμε ένα κτίριο τέλος πάντων. Πολυκατοικία, ξέρω τι ήταν. Το οποίο το έχουν αφήσει έτσι στους βομβαρδισμούς για να το βλέπεις, ρε παιδί μου. Ότι αυτή η πόρτα μου θυμίζει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ήρθε κάποιος, την έβαλε μια βόμβα. Ξέρεις πώς ανοίγουν τις πόρτες και τις παραβιάζουν. Και αφού την άλλαξε, λοιπόν, μπήκε αυτή. Ωραία είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπαλαντέρ μέχρι και τις 11, λίγο μπερδεμένη δεύτερη ώρα έτσι όπως το πήγαμε με την Ελένη και με το κουτσουρεμένο διάλειμμα μας ο Βασίλης Καβαδίας, αλλά τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι, θα το υποστούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ μέχρι και τις 12, λέγαμε πριν ότι βλέπαμε τον Παναθηναϊκό με την Πρέντα, δεν είχαμε πολύ εικόνα, είναι αλήθεια, μετά το 75 είχαμε λίγο, βλέπαμε αυτό το παιχνίδι, 0-0, Παναθηναϊκός ο οποίος τον Άγιαξ τον κέρδισε βέβαια. Κέρδισε έναν Άγιαξ που ήταν με πολλές αλλαγές. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Έλα, ρε φίλε, μην βάζεις τον Γιώργη τώρα, ρε φίλε, πάλι. Σε πήρε άλλο την Κύπρο. Ξέρω να το βάλεις. Σε πήρε άλλο την Κύπρο και ξέρω να το βάλεις, ε. Τον άλλη. Έλα, Γιώργη. Τι έγινε, ρε φίλε, εσύ άδεια δεν έχεις. Αδελφέ μου. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Έχει Έλα. Τόση ζέστη όσο λέγεται στην Κύπρο. Και παραπάνω. Παραπάνω, ε. Ναι. Δηλαδή βράζει το... Να μην πω τι. Το ρηπαπά, ρε. Είναι δηλαδή, κοίτα, αν δεν είσαι μέσα σε σπίτι και σε κλιματιστικό, είσαι μόνιμα δρομένος. Και κολλάς παντού λόγω της υγρασίας. Δεν μπορείς να το φαντάσεις αυτό το πράγμα. Ωραία, υπέροχα. Να σου πω λίγο κάτι. Πρέπει, είναι επιτακτική ανάγκη να περάσει ο Άρης την Πέμπτη. Επιτακτική. Γιατί? Για να παίξει άλλες δύο πέμπτες. Για να χάσουμε και την άλλη εβδομάδα. Για να παίξει άλλες δύο πέμπτες, ρε φίλε. Και εκτός από αυτό, είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την προσπάθεια που κάνει να κρατήσει τη θέση του, ξέρω εγώ, στη βαθμολογία της UEFA, να βγάζουμε, να έχουμε καλύτερες κληρώσεις στην πορεία και τέτοια. Αυτό εγώ σκέφτομαι, όχι τίποτα άλλο. Καλά, ναι, είμαι σίγουρος, Νίκο, ότι αυτό σκέφτεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, φίλε. Καταρχάς δεν έχεις άδεια. Κοίτα, έχω. Τι βγήκες να μας πεις στον αέρα, φίλε. Και δεν σε πήρα καν εγώ τηλέφωνο, πήρες από μόνος σου, δηλαδή. Ναι, όχι. Πρώτα, εντάξει, γύρισα πριν λίγο, ρε παιδί μου, έβαλα λίγο να ακούσω όλο τον συνάδελφο που γύρισε τον άδειά του. Τέντωσα την Πούντου, φίλε, μέχρι τις 11 εδώ πέρα, 11 και τέρωτα λέγαμε. Ξέρετε, ωραία, βγήκαμε για σήμερα. Εντάξει, έκανα τον απολογισμό της προετοιμασίας. Ναι, βέβαια. Και λέω, κάτσε να ακούσω τον συνάδελφο. Ναι. Και ακούω την Ελένη στον αέρα και λέω: καιρό έχω να του μιλήσω. Λέω: τον πεθύμησα λίγο. Είναι τρίτη εβδομάδα που είμαστε μακριά. Σου είπα ένα μήνα θα κάνουμε. Ήθελα να ξεκινήσω με το ναι, ποιος είναι, αλλά ήταν λίγο δύσκολο να το διαχειριστώ. Ναι, ποιος είναι. Ναι. Και επειδή μου έλειψες, αδελφέ μου, εντάξει, λέω: κάθε πάρω ένα τηλέφωνο σαν ακροατή από την Κύπρο να δω τι γίνεται. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα, φίλε, για πες. Εσένα η βάση είναι στη Λευκοσία. Είναι ότι
και η Λευκοσία, ναι. Πήγες να βουτήξεις καθόλου ή όχι, είσαι σε φάση χαλαρή? Όχι και δεν θα πάω κιόλας. Καθόλου, ε. Όχι. Τι να το κάνεις, φίλε, είχε ζέστη, τι να πας να βουτήξεις, δεν λέει. Ναι, τώρα έχω πάρει αγκαλιά το κοντίσιον και τώρα είμαι στο μπαλκόνι. Αλλά δεν είναι και μια ώρα δρόμος από εδώ. Ρε, εσύ θα σε ρωτήσω λίγο κάτι που έφαγα μια φλασιά πριν το απόγευμα ακούγοντας κάτι. Ναι. Δεν ήταν λίγο πίκρα για τον Άρη να βρει πτήση και ξενοδοχείο για καμιά 40 άτομα τέλη Ιουλίου στην Κύπρο? Ήταν, αλλά το έκανε. Έχει καλό το εξωτερικό πράκτορα. Yeah. Γιατί είναι μια περίοδος τώρα που είναι στα ίδια season, ρε φίλε, εννοείται. Κίνηση τουριστικά, είναι full season και γίνεται ένας χαμός γενικότερα στην Κύπρο. Αλλά εντάξει, κατάφερε και τα βρήκε και ήρθε σήμερα. Και ήρθε, πρόσεξε, τρεις μέρες πριν το παιχνίδι. Ήρθε τρεις μέρες, ρε φίλε, γιατί πρέπει να κάνει κανένα δύο μέρες προπόνηση με 90% υγρασία και 38 Κελσίου για το παιχνίδι. Το παιχνίδι την Πέμπτη είναι 8. 8 η ώρα. Σούπερ. Μπράβο. Και τα πρόσεξε. Πιο αργά μπορούσε να γίνει. Ενδεχομένως, ναι, πρόσεξε ποια είναι τώρα η λεπτομέρεια. Αν γίνει 8 η ώρα, που συνήθως αρχίζει να πέφτει η ζέστη. Γιατί το μεσημέρι, εντάξει, εγώ βγαίνω να κάνω τσιγάρο και θέλω να μπω μέσα. Ναι. Αν βγαίνεις και να κάνεις τσιγάρο έξω, φυσικά και βγαίνεις εκεί. Γιατί είχαμε μωρά. Ναι, είχαμε μωρά, τώρα δεν έχω θέμα. Τέλος πάντων, αν φυσάει, είναι διαχειρίσιμο. Αν δεν φυσάει και έχει την άπνοια που έχει τώρα, για παράδειγμα, και έχει την υγρασία που έχει τώρα, τότε θα περάσουν δύσκολα. Λέω εγώ. Ναι. Ναι, ναι. Και η πρώτη κριάδα, δηλαδή, αν προσέξεις φωτογραφίες από την άφηξη της αποστολής στο αεροδρόμιο, η πρώτη κριάδα είναι στα πρόσωπα των παιχτών. Κάνουν κάτι μορφασμούς όταν βγαίνουν, γιατί. Εντάξει, φίλε, είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Okay. Και την Πέμπτη έτσι τόσο ψηλές θα είναι θερμοκρασίες ή πιο χαμηλές, ξέρουμε? Κοίτα, εδώ πέρα πανηγυρίζουν, ας πούμε, που αύριο θα πέσει 39, λέει, θα πέσει κατά του 40. Τέλεια. Το θεωρούν κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Θα πέσει κατά του 40 θερμοκρασία, αλλά νομίζω ότι πάνω κάτω όπως είναι αυτές τις μέρες θα είναι. Πριν μια εβδομάδα είχε πολύ δροσιά στην Κύπρο, δηλαδή είχε 31-30 βαθμούς. Δροσιά για αυτούς, αλλά τις τελευταίες μέρες έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Μάλιστα. Γενικά η Κύπρος σε έχει ζήσει αυτές τις. Πόσο, μια-δύο μέρες που είσαι εκεί? Δύο μέρες. Εντάξει, ναι, βγαίνω, δηλαδή κάθε μέρα έξω είμαι, οκ, okay, αλλά μαζεμένα πράγματα τώρα, μην φαντάσεις, περισσότερο γνωστούς βλέπω. Mm-hmm. Και φίλους γενικότερα, δεν έχω κάνει κάτι extreme. Με θυμίζει, δεν βλέπω να κάνω. Συνδυάει, είναι αυτό που λέμε business and pleasure, δηλαδή, αυτό το οποίο κάνεις εκεί. Κάτι τέτοιο θα λέγαμε, ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο γίνεται. Μάλιστα. Ναι. Εσύ πώς πέρασες την άλλη, πες μου λίγο, πώς πέρασες την διακοπές? Ήταν ωραία. Δυστυχώς τελείωσαν σε αυτή τη φάση. Εντάξει, θα φάμε τον Αύγουστο και μετά κάτι. Με το αμάξι του συναδέλφου όλα καλά? Όλα καλά. Εντάξει, δεν πνίγει και στο άγχος του. Όλα καλά, όχι. Όλα κομπλέ. Θετικό, μάλιστα. Αποφύγαμε κακοτοπιές που είχαμε την πιθανότητα να τις ζήσουμε, κατάλαβες? Μάλιστα. Δηλαδή η παραλία της Ελένης Μενεγάκη πρέπει να έχεις χάμερ για να κατέβεις. Οπότε παίρνεις το καραβάκι σου, πολύ ωραία, φτάνεις και όλα καλά. Πέτυχες Ελένη? Όχι. Όχι. Κακό. Μπορεί να πέτυχα διάφορους συγγενείς, παύλα οικογένειες εφοπλιστών στη χώρα που και να ήταν δεν τους ήξερα, φατσικά δεν ξέρω. Γιατί πραγματικά έχει πολύ πράγμα εκεί. Το καταλαβαίνεις όμως. Είχε λεφτά δηλαδή. Πολλά φαινόταν. Φαινόταν ότι... Δηλαδή ήταν κάτι σπίτια που τα έβλεπες αρχοντικά και έλεγες τώρα μα δεν μπορεί να μένει κάποιος εδώ πέρα, και φυσικά και έμενε γιατί... Μπορεί να ήταν καμιά τέταρτη γενιά εκεί πέρα, πέμπτη, έκτη, δεν ξέρω τι. Πολέμιδες, γουλανδρίδες, εμπειρίκοι, τέτοια πράγματα. Καμιά καλή γνωριμία, με πακέτα κάναμε ή όχι? Όχι, δεν έχω. Τι γνωριμία, ρε φίλε. Εμείς πήγαμε, κάναμε τη βόλτα μας. Α, πολύ. Είδαμε την όμορφη Άνδρο, ωραία ήτανε, μια χαρά. Ναι, μάλιστα. Εξαιρετικά. Έχει κάτι άλλο μισάκια πολύ ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέροντα, έτσι κοντά στο Πειραιά είναι. Τα έχω στο νόμο για το Σεπτέμβριο. Δίπλα, δεν χρειάζεται να τρέξει πολύ μακριά. Α, να ξανακατέβεις προς τα εκεί, δηλαδή. Ναι, φίλε, τώρα, εντάξει. Όχι κλάδες. Αργοσαρονικό. Α, καλά, θα πας Φλόρενς. Μπα, έτσι όπως έγινε δουλειά, δεν το κόβω. Βέβαια, Δεν βρήκες. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ τυχεροί για να βρούμε guy who knows a guy για να κάνουμε δουλειά. Μάλιστα. Με το σεισμό, τι έγινε, ρε φίλε, που διάβαζα ότι κουνήθηκε η Θεσσαλονίκη? Δεν πήρα χαμπάρι τίποτα γιατί ήμουν έξω, να σου πω την αλήθεια, αλλά τώρα τη 3,9. Εντάξει, δεν πρέπει να είναι τίποτα φοβερό. Και ήταν στις Σέρρες. Το επίκεντρο. Α, γι' αυτό δεν αισθανθήκαμε εμείς τίποτα εκεί πέρα. Mm-hmm. Μάλιστα.
Εξαιρετικά. Ωραία. Νίκο μου, γενικότερα τις επόμενες μέρες θα σε ακούμε, δηλαδή, ρε παιδί μου, είσαι σε άδεια, να ξέρω δηλαδή και τι μου γίνεται, ας πούμε. Εγώ σε άδεια είμαι. Ναι. Αλλά επειδή είσαι αδελφός μου. Όχι, όχι. Εγώ τη σέβομαι άπειρα την άδεια, το συζητάω. Γενικά ρωτάω. Γενικά, πώς τον είσαι, γενικά. Θα σε ακούσουμε την 5-8 η ώρα, δηλαδή, ρε αγόρι μου. Τι? Θα σε ακούσουμε την 5-8 η ώρα. Ενδεχομένως στο σχόλιο του παιχνιδιού. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως με προϋποθέσεις, δηλαδή. Ενδεχομένως με προϋποθέσεις. Και άμα κάνει η άλλη το 1-0, νομίζω θα το πάρω όλο εγώ πάνω μου. Όχι, φίλε, όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Δεν υπάρχει. Ας το κάνει το 1-0. Ας τελειώσει 1-1. Ναι. Εντάξει, ναι, okay, δεν είναι πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο το ελληνικό, φίλε, να προχωρήσει ο Άρης. Πολύ σημαντικό. Ναι, σίγουρα. Μεγάλη υπόθεση. Σίγουρα. Μεγάλη υπόθεση. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι αν κάνει η άλλη το 1-0, παίρνω μικρόφωνο. Για που λένε 90 λεπτά. Έλα, ρε Νίκο, τώρα πώς θα το κάνω το 1-0. Και εσύ, ρε Ιντέγε, βρε αγόρι μου, 700 χιλιάρικα, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Το βλέπατε με το φίλο και συνάδελφο? Δεν, εγώ όχι, μετά είδα πράγματα. Α, μετά είδες. Αυτό το είδε δηλαδή. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Το παρακολούθησε, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα του έλεγα ότι όταν θα πας εκεί πέρα και τους πεις παίζει ο Άρης, δείξε μου σε παρακαλώ σε αντίδραση τι σου είπαν, τι είναι ο Άρης, ξέρω εγώ τίποτα τέτοιο. Αλλά όχι, ήταν ανήμερος ο φίλος. Ποιος Άρης, ορίστε. Τι είπε, Europa League. Μάλιστα. Δεν ψυχολόγησα το νησί τέτοιο. Παναθηναϊκή πρέπει να είναι, λόγω των εφοπλιστών και... Δηλαδή είδα πολύ θύρα 13 να παίζει δεξιά και αριστερά. Φιλέ, ο Παναθηναϊκός έχει λεφτά όλα, ώστε τι έκανε, άσε ποτέ τα βάζει στην ομάδα. Αυτό ότι λέει έχει λεφτά, έχει. Είναι σταθερή αξία η φίλη του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Συνάδελφε, να σε αποδεσμεύσω, ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Θες να πεις κι άλλα. Βεβαίως. Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν έχεις ρωτήσει ή κάτι άλλο. Τι να σε ρωτήσω, καλησπέρα μου. Τι να σε ρωτήσω, όχι. Θα σε ρωτήσω σε επόμενη σήμερα. Την Τετάρτη θα ξαναμιλήσουμε. Να μας δώσεις κλίμα. Στην τελική ευθεία πριν το μεγάλο, την μεγάλη ρεβάνς. Με τον Άρη στη Λεμεσό. Με τον Άρη στη Λάρνακα. Στη Λάρνακα, ναι, συγγνώμη. Ναι. Ο Άρης θα κάνει προπόνηση στο Γάσι Ζή. Στο Γάσι Ζή, ναι, είναι το γήπεδο που χρησιμοποιείς. Σε παρακαλώ, αρέσει. Είναι το γήπεδο το οποίο χρησιμοποιούσε η ΑΕΚ Λάρνακας μέχρι το 2016, γιατί τότε εγκαινίασε το νεόκτη στο γήπεδό της. Mm-hmm. Και το χρησιμοποιούν καθαρά τώρα για... Το χρησιμοποιούν και άλλοι αθλητικοί σύλλογοι της πόλης και φιλοξενεί και τον Άρη αυτές τις μέρες. Η ΑΕΚ Λάρνακας, φίλε, η οποία έφτιαξε γήπεδο και το 80% των χρημάτων το βάλε αυτή. Ναι. Ξέρω πώς είναι η Ελλάδα που φτιάχνουμε γήπεδα και το 80% των χρημάτων βάζει το κράτος. Και το 20% το βάλε το κράτος. Mm-hmm. Εντάξει, μικρό γήπεδο και κλουβί είναι, αλλά εντάξει, τέλος. Ωραία, Νίκο μου, σε αφήνουμε λοιπόν να ξεκουραστείς εκεί να ζήσεις την όμορφη γλασία της Λευκοσίας εκεί που είσαι. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Γεια σας. Και το Νίκο τον Παπαδόπουλο, ρε φίλε, μπράβο του. Μπράβο του. Το λέει καλά. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Η Στοίχημα καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις. Κατεβάζετε εφαρμογή σε κινητό ή τάμπλετ, αν έχετε παντού μαζί σας και να παίζετε όπου κι αν είστε. Να στοιχηματίζετε, να επιλέγετε τις διάφορες λύσεις που σας δίνει η στοίχημα.gr για κέρδη και μέσα από το καζίνο της φυσικά, το οποίο και αυτό έχει πάρα πάρα πολλά παιχνίδια. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε. Πρέπει να ακούγεται, ρε φίλε, τραγούδι. Πρέπει να ακούγεται, αφού είναι ωραίο. Γούσταρες και εσύ τώρα που δεν είσαι της κοινής και τόσο. Και σ' άρεσε. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε για λίγη ώρα ακόμα. Μέχρι τις 12. Εμείς λέμε καληνύχτα στο λόγο δηλαδή, του Λίμπερο 1,4 σήμερα, Βασίλη Καβαδία. Α, μάλιστα. Ωραία. Οπότε έχουμε και ένα χαρακτήρα ζούγκλας, θα λέγαμε, για αυτό το διάστημα. Λοιπόν, εδώ μέχρι για τις 12 συνεχίζουμε μπαλαντέρ. Μας έκανε για την παρέμβαση ο φίλος και συνάδελφος, χωρίς να του ζητηθεί κάτι τέτοιο, γιατί εμείς σεβόμαστε τις μέρες άδειας των συναδελφών. Δεν τους χώνουμε δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά ο άνθρωπος ήθελε να κάνει την παρέμβασή του. Εδώ είμαστε εμείς, πάντα για τις παρεμβάσεις ανοιχτοί. Αναφερθήκαμε στα του ΠΑΟΚ, αναφερθήκαμε στα του Άρη. Η εθνική εφήβη που βλέπαμε εδώ, είχαμε εικόνα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, νίκησε με τον 2-54 τη Σλοβενία. Αυτός ο καράμπελος του Περιστερίου έχει να δώσει πολλά αυτό το παλικαράκι. Τον είδαμε λίγο φέτος με τον Περιστέρι, νομίζω θα τον δούμε περισσότερο πέρσι. Το λέω γιατί γενικότερα νεαρούς Έλληνες παίκτες την επόμενη σεζόν, ρε φίλε, τι πέρσι. Θα τον δούμε περισσότερο πέρσι, είναι βέβαια.
Επιστροφή στο μέλλον. Είναι αυτό. Ναι, ναι. Μπορεί να διάβαζα κάτι εδώ με πέρσι και να μου ξέφυγε. Τέλος πάντων, το παλικαράκι αυτό, επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε πολλούς νεαρούς στις περισσότερες ομάδες πλέον, ή τέλος πάντων νεαρούς που να μπαίνουν και να παίζουν κατευθείαν, όπως είναι αυτός. Το δέναμε λίγο με το Περιστέρι, νομίζω θα δούμε περισσότερο του χρόνου και όχι πέρσι. Γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά έτοιμος. Ίσως να είναι έτοιμος και για κάτι παραπάνω από εκεί που είναι τώρα. Αλλά έχει αρκετό ενδιαφέρον. Είναι κλασική φάτσα και τρόπος παιχνιδιού. Πώς θα το πω τώρα, λίγο εύσχημα. Έτσι λίγο αλητία, ρε παιδί μου. Δηλαδή πριν έχει βάλει, ας πούμε, ένα τρίποδο που ξεκινάει με το που πάει να τον πιέσει ο αντίπαλός του, του τραβάει μια σταυρωτή και σηκώνεται και του κοπανάει το τρίποδο μπροστά του, ας πούμε. Είναι τρίποδο το οποίο δεν θα πάει να ξανακλέψει ο αντίπαλος ποτέ, δεν θα το ξανασκεφτεί. Και επειδή είναι έτσι κοντούλης, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ακόμα και νεαρούς παίκτες να είναι λίγο πιο ανεπτυγμένοι, και αυτό είναι που πουλάει κιόλας πλέον αυτά τα κορμιά. Είναι λίγο πιο old school ο συγκεκριμένος. Θυμίζει λίγο σπανούλι, έτσι να το πω, το κορμί του. Και έχει έτσι αρκετό ενδιαφέρον. Είπαμε και για το 0-0 του Παναθηναϊκού με την Μπρέντα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει προετοιμάσει για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, βρίσκεται στην Ολλανδία. Όσκαρ Ντουάρτε είναι αυτός. Βλέπω εδώ για την μύθια του Ντουάρτε που έχει ο Άρης. Γενικά είναι μια περίοδος, είπα και πριν, στο ξεκίνημα, στην εισαγωγή που κάναμε. Εντάξει, για κάποιους έχει ξεκινήσει η σεζόν και για τον Ολυμπιακό έχει ξεκινήσει με το πρώτο παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλιζέν. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο είναι η ρεβάνς του Ολυμπιακού. Για κάτσε λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί σε αυτά τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν ήταν μάλλον και τόσο καλό στο πρώτο μάτς με την Βικτόρια Πλιζέν, αλλά με το 0-0 που έμεινε εκεί στην Τσεχία, έχει το προβάδισμα. Εν ώψη της ρεβάνς στη δική του έδρα, ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει να περάσει, έχει στην πορεία το εμπόδιο της τουρκικής, της Μπασαξεχήρ, που είναι καλή ομάδα και έχει και αρκετά καλούς και γνωστούς ποδοσφαιριστές, να ντάτου αν και δεν συμμαζεύεται, αλλά δεν αποτελεί φόβητρο, όπως και να το κάνουμε. Ο Άγιαξ, ας πούμε, είναι φόβητρο. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο σε 9.30 με την Βικτόρια Πλιζέν. Στην ρεβάνς του 0-0. Επίσης αύριο έχει ρεβάνς για το Βασιλεία Ιντχόβεν, για το Δυναμό Ζάγκρεπ Σαμπουρτάλο, για το Βαλέτα Φερεντσβάρος, για το Αποέλ Σουτιέσκα, Νόμε Κάλιου Σέλτικ και Μακάμπι Τελαβίβ Κλούζ. Η Ρουμάνικη είναι η ρεβάνς του δεύτερου προγραμματικού του Champions League. Δεν έχει ο Πάκος να περιμένει κάτι από εκεί. Θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, να περιμένει το πώς θα πάει η σειρά του Δυναμό Ζάγκρεπ Σαμπουρτάλο. Θα μπορούσε να περιμένει πώς θα πάει η σειρά του Νόμε Κάλιου Σέλτικ. Δεν το έχει όμως. Γιατί έχει να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Ο Άγιαξ έδωσε ένα τελευταίο φιλικό σήμερα με την Σιβασπόρ στο 1-1. Κυρίως δεύτερα παίξανε για τον Άγιαξ, ο οποίος ξεκινάει το Σάββατο με την Μπρέντα, νομίζω παίζει. Και Παναθηναϊκός σήμερα. Όχι, στην έδρα της Φίτεσε παίζει. Ξεκινάει και στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Ξεκίνησε επίσημα την προηγούμενη μέσα Σαββατοκύριακο, μάλλον, που έπαιξε με την Eindhoven το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά. Την οποία κέρδισε με 2-0 και μάλιστα σκόραρε στο 34ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Και μάλιστα σκόραρε, για όσους δεν έχουν το βίντεο, από οργανωμένη επίθεση. Δεν είναι ότι όπως γίνεται στη σέντρα κάποιες φορές. Τις περισσότερες φορές, μάλλον, γύρισε η μπάλα πίσω, έγινε ένα γέμισμα, τέλος πάντων έμεινε εκεί και ήρθε τον γκολ. Με οργανωμένη επίθεση, στα 34 δευτερόλεπτα, έβαλε γκολ χωρίς ο Δέπουλος να κουμπίσει την μπάλα. Έτσι. Ο Άγιαξ, γενικά, παρότι έχασε, όπως είπα και πριν, κάποιους σημαντικούς παίκτες, είναι πολύ δυνατός. Και αυτό το οποίο ίσως να δίνει λίγο περισσότερο ελπίδα είναι το γεγονός, το που λέγαμε πριν, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι. Είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν και προφανώς και ο Άγιαξ δεν είναι στην καλύτερη του φάση. Ο Ολυμπιακός, που έπαιξε πιο νωρίς, είχε προβλήματα. Με μια ομάδα όπως η Βικτόρια Πλιζέν. Και δεν σημαίνει ότι το 0-0 που πήρε από το μάτσο ότι
δεν χάνει την πρόκριση. Προφανώς και μπορεί να τη χάσει. Ακόμα και στην Ερωταπλά. Από τη στιγμή που σε εκείνο το μάτς που δεν ήταν και τόσο καλός, είχαν ευκαιρίες οι Τσέχοι, έμεινε στο 0-0. Τώρα η λογική είναι ότι μέσα στο Καραϊσκάκης θα έχει τις ευκαιρίες του για να καθαρίσει την πρόκριση για την επόμενη φάση των προκριματικών του Champions League, για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Το έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές, όταν ήμασταν εδώ και λέγαμε και για τον τραυματισμό του Φορτούνη, ότι δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι αυτό φάνηκε στο πρώτο μάτς με τους Τσέχους. Ο Φορτούνης μπορεί σε κάποιους να αρέσει, σε κάποιους άλλους όχι. Τέλος πάντων, μην αρέσει σε πολλούς η ποδοσφαιρική του συμπεριφορά. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας παίκτης που στο ελληνικό επίπεδο τουλάχιστον κάνει διαφορά, και στον Ολυμπιακό ήταν πολύ σημαντικός και από τους καλύτερους του παίκτες. Και δεν είναι εύκολο να αντικαταστήσει ένα τέτοιο παίκτη, γιατί παίζει και σε αυτή τη θέση, αυτό το πίσω από τον επιθετικό, που δεν είναι τόσο εύκολο όταν έχεις ένα παίκτη που σου δίνει πάρα πολλά να τον αντικαταστήσει όταν το χάνεις. Και νομίζω ότι η απουσία του στο πρώτο μάτς φάνηκε αρκετά για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα στοιχήσει μια πρόκριση, ας πούμε, με την Βικτωρία Πλεζέν, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα παίκτη που είχε πολύ σημαντικά, πολύ καλά στοιχεία, τέλος πάντων, για τον Ολυμπιακό, και του λείπει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Υπάρχει μια ΑΕΚ, την οποία έχω χάσει λίγο τα ίχνη της, να πω την αλήθεια. Η ΑΕΚ, η οποία δίνει φιλικό με την Μπασαξεχή την Τετάρτη. Μια ΑΕΚ, η οποία ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, 8 και 15 Αυγούστου, για τον τρίτο προγραμματικό του Europa League. Εκεί που μπαίνει, τέλος πάντων. Έχω χάσει λίγο τα έχνη, γιατί να πω δεν έχω παρακολουθήσει και τόσο το τι έχει κάνει μέχρι τώρα στην προετοιμασία της και στις μεταγραφικές κινήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει σε πρώτη φάση να περάσει το κόμπολο των προγραμματικών, τουλάχιστον το προγραμματικό. Στα play-off μετά και τα play-off του Europa League έχουν δυσκολέψει αρκετά, ή δεν είναι, τέλος πάντων, και τόσο εύκολο να μπει στους ομίλους και του Europa League. Επίσης, σήμερα έγινε γνωστό, ή μάλλον το όνομα έχει γίνει γνωστό από τον προηγούμενο καιρό, αλλά πλέον είναι σε φάση επισημοποίησης η αλλαγή στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Okay, το ότι ο Άγγελος Ανασιάδης φεύγει είναι κάτι που το καταλάβαμε εμπολής μετά από εκείνο το παιχνίδι με την Μολδαβία, και τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία συζητιούνταν τότε και για το πώς αντιδράνε οι παίχτες απέναντί του και όλα αυτά. Όταν κάποιοι παίχτες λειτουργούν έτσι με τον προπονητή, ο προπονητής αργά ή γρήγορα φεύγει. Το όνομα πάντως του αντικαταστάτη του είναι πολύ περίεργο. John Van Sip λέγεται, ο νέος προπονητής ο οποίος θα αναλάβει την εθνική ομάδα. Μιλάμε για έναν Ολλανδό τεχνικό, παλιό παίχτη του Άγιαξ, ο οποίος έχει κάνει μια καριέρα, τόσο πάντων, προπονητικά που, δηλαδή, έχει προπονήσει, ας πούμε, στην Αυστραλία, τη Μελβούρνη, 4 χρόνια, έχει πάει στο Μεξικό, στη Γουανταλαχάρα, πιο παλιά σε μια άλλη ομάδα της Μελβούρνης, το 9-12, από το 9 μέχρι το 12. Γενικά η καριέρα του προπονητή δεν είναι κάτι το φοβερό. Αλλάζει και το σκηνικό με τους τεχνικούς διευθυντές, με τον Τάκη Φίσα και τον Κώστα Κωνσταντίνη να αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο αντί του Μπασινά και του Γιανακόπουλου. Γενικά η εθνική ομάδα τελευταία χρόνια παραμένει μια πληγή και δεν βλέπω το πώς θα καταφέρει να βρεθεί ένας τρόπος να λειτουργήσει όπως λειτουργήσε μέχρι η ομάδα και η γύρω από αυτήν. Έτσι, μην παρεξηγηθώ, μέχρι το 2014. Τότε που, αν περνούσαμε για την Κωνσταρίκα, νομίζω θα φτάνε πολύ μακριά και ακόμα και στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Από τότε και μετά, από τη στιγμή δηλαδή που έφυγε ο Φερνάντο Σάντος, έχει χαθεί κάθε λογική στην εθνική ομάδα. Αναφέρομαι λίγο παραπάνω γιατί σήμερα έγινε γνωστό ότι πλέον υπάρχει συμφωνία και ο Τζον Βαν Σίπ, ο Ολλανδός, ο οποίος λέμε, έρχεται να αναλάβει την εθνική ομάδα και τυπικά. Τι ωραίοι, ρε φίλοι. Τι ωραίος τίτλος έχει το καλοκαίρι. Η σκηνή που απογείωσε το μύθο της Χριστίνας Παπά.
Και φωτογραφία την έχει σε μια θάλασσα να είναι γυρισμένη έτσι. Η Χριστίνα Παπά. Πολύ ωραία αυτή τη λύση. Σεισμό στην Μύκονο. Ταρακούνε. 7 μποφόρ σήκωσε η τάδε. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Οπότε Βασίλη Καβαδία, δηλαδή να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό. Μας λες που δεν έχουμε τους αγώνα να έρχεται και να κρατάει το ρολόι από πάνω και να μας λέει ότι όχι, θα κλείσει 12 και όλα αυτά. Ο διευθυντής μας. Κάτι άλλο δεν βλέπω στα μπασχετικά. Καλά, δεν συζητάμε για την πόλη. Πλην του Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Ηρακλή είναι αυτός που κάνει κινήσεις και μάλιστα έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις ο Ηρακλής. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Οι δύο ξένοι που έφερε, ειδικά ο Σούλερ, είναι άλλο επίπεδου παίκτες. Δηλαδή ο Σούλερ είναι παίκτης που και στη Χάπολ πέρυσι ήταν μια χαρά. Στη Μονακό ήταν τη χρονιά που πήγε στο τελικό και έπαιξε με την ΑΕΚ. Είναι ένας Αμερικανός πολύ έμπειρος και πολύ καλός. Και νομίζω ότι είναι και σε χρήματα ψηλά για αυτά τα δεδομένα. Και ο Χάναν που φέρνει ο Καναδός επίσης είναι καλός παίκτης. Που έχει βρεθεί ακόμα και στο επίπεδο να τον επιλέξει ο Γιασικεβίτσους για την Ζαλγκίρις Κάουνας για λίγους μήνες. Και αυτό δεν έγινε πριν 10 χρόνια, έγινε πρόπερση. Πέρσι στην Telecom Βόνης, από ένα σημείο και μετά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πήρε και το Καβαδά, που εντάξει μπορεί, είναι λίγο περίεργη περίπτωση ο Καβαδάς, αλλά την φοβερή του χρονιά την έκανε με τον Καστρίτη, όταν ήταν στον Αρκαδικό. Και νομίζω ότι θα κάνει και άλλες κινήσεις ο Ηρακλής. Οι άλλοι δύο βράζουν στο ζουμί τους κανονικά, και ο Άρης και ο Πάκ. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Mike James μένει για τυπικά ελεύθερος από την Armani. Με τον James έγινε πολύ ωραίο σκηνικό. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα λεγόταν ότι θα καθίσει πάνω συμβόλαιο. Το λέει και ο ίδιος, το έγραψε στο Twitter. Ότι δεν θα φύγω, έχω συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Αλλά φαίνεται πως πριτάνευσε εκεί η λογική του. Δόθηκε προφανώς και ένα πολύ καλό ποσό αποζημίωσης, πιθανό λόγο. Για να λύσει το συμβόλαιό του με την Armani. Πέρσι πήγε με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, νομίζω 6 εκατομμύρια δολάρια για 3 χρόνια. Η Armani δεν πέτυχε τίποτα. Μάλιστα δεν κατάφερε να βρεθεί καν στους τελικούς της Ιταλίας. Και έτσι ο James αποχωρεί με τον Ετόρε Μεσίνα να έχει αναλάβει και να έχει μια άλλη λογική ο Ιταλός. Λέγεται ότι είναι αρκετά πιθανό ο James, αν δεν καταφέρει να βρει κάτι στο NBA, που είναι ο πρώτος στόχος, να πέσει στην Κίνα. Πάει εκεί να πάρει πολλά τα χρήματα και να κάνει και τα τρελά νούμερα και να επιστρέψει κάποια φάση στην Ευρώπη. Αν δεν καταφέρει να ξαναβρεθεί στο NBA, έτσι. Ξεχνάμε ότι ο Mike James είχε βρεθεί κανονικά στο NBA με την φανέλα των Phoenix Suns. Κάτι άλλο μπασκετικό επί της ουσίας δεν υπάρχει. Η ΑΕΚ σήμερα ανακοίνωσε το Langford. Αυτό είναι κάτι σημαντικό επί της ουσίας. Άλλος ένας παίκτης που προέρχεται από την Ελλάδα. Την ΑΕΚ. Άλλο ένας παίκτης σε άλλο επίπεδο, όπως και να το κάνουμε. Αν καταφέρει εκεί ο Παπαθεοδόρου να του δώσει κίνητρο. Γιατί ο Λάγκφορντ είναι ένας παίκτης λίγο, όχι περίεργος, απλά ήταν παίκτης που στην Ευρωλίγκα έφτασε να είναι πρώτος σκόρερ, έφτασε να είναι παίκτης που ομάδες είναι πάρα πολλά χρήματα για να τον έχουν. Τα τελευταία χρόνια έχει λίγο μία αυθήνουσα απορία γιατί ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Αλλά αν καταφέρει να το δώσει στο κέντρο, νομίζω θα το καταφέρει, θα πάρει πολλά πράγματα γιατί ο καλός Λάγκφορντ για το Champions League και το επίπεδο τέλος πάντων αυτό, κάτω από την Ευρωλίγκα, νομίζω ότι είναι πολυτέλεια ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, αυτά από τα Βασίλη Καβαδία. Ακολουθεί αύριο το πρωί ο Μπάμπης Μπατμανίδης και λόγω επειδή μαραθών. Βεβαίως, μαραθώνιος Μπάμπης Μπατμανίδης αυτής της ημέρας. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπει σε φάση αδειών, οπότε λίγο και το πρόγραμμα τροποποιείται. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο ξανά στις 10 εδώ, Μπαλαντέρ, μοναχικός Μπαλαντέρ. Αλλάζουμε κάθε εβδομάδα τη μοναξιά μας με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε. Τα λέμε ξανά αύριο στις 10.